Αγαπητοί μου φίλοι, γεια σας. Θέλω να επανέλθω πάλι σε ένα λόγο, γιατί συμβαίνουν πάρα πολλά πράγματα στο θέμα της ενημέρωσης και υπάρχουν πάρα πολλές πλάνες. Πολλοί άνθρωποι, επειδή έχουν ημιμάθεια ή και αμάθεια, πέφτουν σαν τις μύγες μέσα στην υγωπαγίδα σε ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν ορθόδοξα φρονήματα. Απ' την άλλη, δεν διαβάζουν το Άγιο και Ιερό Ευαγγέλιο και πείθονται σε πρόσωπα. Υπάρχει μία εύκολη αποδοχή ορισμένων ανθρώπων που έχουν εξωτερική ένδειξη χωρίς να έχουν τίποτα ουσιώδες πνευματικό εσωτερικό. Δηλαδή μπορεί να βλέπουν έναν άνθρωπο να τους μιλάει ωραία, να τους βλέπει διάφορα επιχειρήματα, να χρησιμοποιεί και το Χριστό ακόμα και ο άνθρωπος να είναι σατανιστής, να είναι αιρετικός, να είναι πράκτορας των Ρώσων ή πράκτορας των Εβραίων, και αυτά θα σας τα αποδείξω παρακάτω. Αλλά όταν τους μιλήσει κάποιος ο οποίος λέει την αλήθεια, γιατί ισχυριζόμαστε από την πλευρά μας εμείς ότι λέμε την αλήθεια και το αποδεικνύουμε. Γιατί θέλουμε και προσπαθούμε να ακολουθούμε τα ιερά βιβλία της Εκκλησίας, τα πατερικά συγγράμματα, και όχι να λέμε θεωρίες δικές μας ή να αναμασούμε αιρέσεις των γνωστικών ή άλλων παλαιών αιρετικών ή και συγχρόνων αιρετικών ή διάφορες θεωρίες που είναι ντυμένες με μία επιφάνεια χριστιανική ή ελληνική και από μέσα κρύβεται πάλι το εβραϊκό δηλητήριο. Τέτοιους έχω να σας καταγγείλω πολλούς, γιατί πρώτον θα πάμε στο Άγιο Κυρίο Ευαγγέλιο που λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος, και νυν γάρ πολύ αντίχριστη γεγόνασι. Θα εμφανιστούν και λύκοι με ένδυμα προβάτου, όπως μας λέγει ο Απόστολος Παύλος. Λύκοι βαρύς εν ενδύμασι προβάτου. Ποιοι είναι όλοι αυτοί? Είναι όλοι αυτοί που παραφράζουν το Θείο Λόγο, που προσθέτουν ή αφαιρούν στο Άγιο Κυρίο Ευαγγέλιο, στην Αγία Γραφή, την Ιερά Παράδοση, γιατί εμείς δεν έχουμε μόνο το Άγιο Κυρίο Ευαγγέλιο, έχουμε ολόκληρη την Αγία Γραφή και έχουμε και την Ιερά Παράδοση, που μερικοί από αυτούς θα σας τους κατονομάσω. Στον έναν έχουμε βγάλει εκτενέστατη απάντηση στο παρελθόν και έχουν εμφανιστεί και άλλοι, οι οποίοι μπορεί να είναι και συγκοινωνία δοχεία ή ο ένας να έχει κλέψει τις θεωρίες τις αιρετικές του άλλου. Μπορεί να σας λένε ότι ο Χριστός ήταν Έλληνας, παραδείγματος χάρη. Πού το αναφέρει αυτό η Αγία Γραφή? Πουθενά. Πού το αναφέρει η Ιερά Παράδοση? Πουθενά. Όπως η Παναγία ήταν Ελληνίδα. Μπορείτε να μου δείξετε εσείς εδάφιο που το αναφέρει μέσα? Αυτό πουθενά όχι. Επικαλούνται πολύ τα ψευδεπίγραφα Ευαγγέλια, το Ευαγγέλιο του Ιούδα, το Ευαγγέλιο της Μαγδαληνής, τα οποία είναι γνωστικά και κρύβονται από πίσω σέκτες Εβραίων για να χτυπήσουν την Ορθοδοξία, να διαστρέψουν το Ορθόδοξο Πνεύμα και να οδηγήσουν τον κόσμο στη λατρεία του Νέου Χριστού. Αυτοί όλοι που τα κηρύττουν αυτά είναι αιρετικοί. Ένας από αυτούς, ο κύριος Λιακόπουλος, τον έχουμε, σας έχω πει, στυλιτεύσει και ελέγξει. Φυσικά απάντηση δεν πήραμε, εμένει στις πλάνες του. Είχε πει μην ακούτε τους πατέρες, μόνο αγάπη. Όλα τα βιβλία των πατέρων στην πυρά και το έχω να σας το δείξω αυτό. Αυτός είναι ένας από τους πολλούς που λέει ότι τα μυστήρια της Ορθόδοξης της Εκκλησίας τα έδωσε ένας εσωχθόνιος δαίμον. Και από φήμες που κυκλοφορούν λένε ότι τσακώθηκε με τον Τουλάτο, είναι εξαγριωμένος ο Τουλάτος, γιατί λέει του έκλεψε τα χάλκινα βιβλία ο Λιακόπουλος και τα έβαλε στην επιφάνεια. Πράγματα τα οποία δεν αποδεικνύονται και είναι αιρετικά. Για να στυλιτέψουμε τα πρόσωπα που σας είπα ότι είναι αιρετικοί,
πρέπει να έχουν κάνει παράφραση του Αγίου και Ιερού Ευαγγελίου. Για το Ιακώβλο δεν θα μιλήσουμε σήμερα. Θα μιλήσουμε σε άλλη παρουσίαση που θα κάνουμε. Θα μιλήσουμε για τον κύριο Τουλάτο και θα αποδείξουμε γιατί είναι αιρετικός. Και θα ήθελα να σας επιστήσω πολύ την προσοχή να δώσετε βάση σε αυτά που λέει, αφού σας κάνω εγώ πρώτα έναν κορμό για να καταλάβετε τις πλάνες και από πού ξεκινάνε οι πλάνες και μετά ένα-ένα θα αποκωδικοποιούμε κάθε μία αίρεση και πλάνη του. Και μετά θα προσπαθούμε να βρούμε τη ρίζα και το αίτιο γιατί τα λέει. Γιατί για να ακούσετε κάποιον πρέπει πρώτον να έχει το στίγμα του Ορθοδόξου, εμείς το έχουμε, σας το έχουμε πει, συνεχίζουμε και το λέμε, να ακολουθεί το Πάτριο Εορτολόγιο, να μην έχει σχέση καμία με χαράγματα, δηλαδή με αριθμοποίηση του προσώπου, αφημί άμκα νούμερα τα οποία παράλληλα με το όνομά μας έχει βγάλει η κυβέρνηση, να μην έχει σχέση με ηλεκτρονικές κάρτες που έχουν το 666 και είναι άρνηση Χριστού κατά τους Αγίους Εκκλησίας μας, που όλοι αυτοί οι κύριοι οι οποίοι θα σας εμφανίζονται με ωραίο πρόσωπο, με ωραίο λέγιν, με ωραία πειθό, γιατί μην ξεχνάτε υπάρχει και το δαιμόνιο του πείθωνος κατά τον Απόστολο Παύλο, που έπειθε τότε τους ανθρώπους. Τέτοιοι είναι και αυτοί. Παίρνουν τη σατανική γοητεία επάνω τους και σας γοητεύουν. Δεν πληροφορείται η καρδιά σας από το Άγιο Πνεύμα. Απλά λέτε ό,τι άκουσε. Ούτε κρυσάρετε αυτά που σας λένε από το Άγιο και Ιερό Ευαγγέλιο, αλλά ούτε και από τους Αγίους Πατέρες. Γιατί απλά είστε ημιμαθείς, δεν έχετε εντρυφήσει. Θέλετε μία εύκολη γνώση ενός πεντάλεπτου, δεκάλεπτου που θα δείτε στο διαδίκτυο. Γι' αυτό οι νόες των σύγχρονων ανθρώπων είναι προγραμματισμένοι να φιλτράρουν μέχρι 10 λεπτά. Γι' αυτό εάν κάτσετε και ακούσετε μία σεμιναριακή εκπομπή ή παρουσίαση, δεν μπορείτε να τη φιλτράρετε, γιατί η τεχνολογία έχει κάνει έτσι τα μυαλά των ανθρώπων ώστε να μην μπορούν να τα δεχτούν. Γιατί όμως ο κύριος Τουλάτος είναι αιρετικός, αυτό θα το αναλύσουμε σιγά σιγά, θα σας το εξηγήσουμε για να μην πέφτετε σε πλάνη. Γιατί ακολουθείτε ανθρώπους οι οποίοι σας βγάζουν από την οδό του Κυρίου. Ο Χριστός έχει πει, εγώ είμαι η οδός και η αλήθεια. Δεν υπάρχει άλλη οδός και δεν υπάρχουν άλλα παράθυρα. Και ως προσθέσει αφαιρέσει ένα γιώτα ή μία κεραία, κανάγγελος εξ ουρανού, μας λέει ο Απόστολος Παύλος, να έχει το ανάθεμα. Γι' αυτό λοιπόν ας ξεκινήσουμε αυτή τη μελέτη μας, να δούμε γιατί ακριβώς είναι αιρετικός. Αρνείται ότι πιστεύει μία Αγία Καθολική και Αποστολική του Χριστού Εκκλησία η Ορθόδοξος, ο κύριος Τουλάτος. Θα μου πείτε γιατί αρνείται, διότι έχει εξεδώσει 4 βιβλία τα οποία μέσα γέμουν αιρέσεων, πλανών, βλαστημιών του Αγίου Πνεύματος και προσβολών του Τριαδικού Θεού και του Συνοθηλεύματος της Ορθοδοξίας μας. Στο πρώτο βιβλίο του θα σας τα πω σταχειολογώντας και σε επόμενο βίντεο θα βγάλω τα βιβλία, θα σας τα δείχνω πού τα λέει και ποια είναι η ορθόδοξη απάντηση. Στο πρώτο βιβλίο του λέει πολλά υπέρ της Ορθοδοξίας και για να δελεάσει έχει βάλει και το θαύμα του Τιμίου Κεσοποιού Σταυρού του 1925. Οπότε πολύ εύκολα κάποιος θα πιστεί ότι αυτά που του λέει είναι σωστά και θα εγκυστρωθεί επάνω του. Αυτό που του έκαμνε ο σατανάς για να πλανήσει τον κόσμο, το κάνει με αυτό το ένδυμα.
Τυλίγει δηλαδή την αλήθεια, τη χρησιμοποιεί όπως θέλει εκείνος και τη μεταφέρει σε εσάς για να σας περάσει τις άλλες πλάνες. Από πληροφορίες και όπως έχει δηλώσει ο ίδιος, όταν ήταν στη Νότιο Αφρική, το χέρι του λέει πήγε μόνο του και σχεδίασε το δελφικό ε. Οι λεπτομέρειες οι υπόλοιπες υπάρχουν στα βίντεο όπου παρουσιάζει ο ίδιος. Εδώ θέλουμε να αναφέρουμε ότι όποιος έχει τέτοιες ενδείξεις, δηλαδή πάει μόνο του το χέρι του, έχει τέτοιου τύπου αποκαλύψει, γιατί αποκαλύψει έχουν μόνο οι Άγιοι και σε ελάχιστες περιπτώσεις άνθρωποι τους οποίους ο Χριστός θέλει να τους σώσει και τους δείχνει την κόλαση ή θα τους δείξει ένα-δύο σημεία στη ζωή τους να γυρίσουν στην Ορθοδοξία και, και τι θα πάθουν όταν συνεχίσουν την αμαρτία και είναι στην κόλαση. Εδώ στην προκειμένη περίπτωση πρόκειται περί του δαιμονίου που έχουν οι πλανεμένοι, οι φωτισμένοι και οι δαιμονισμένοι, οι οποίοι έχουν το δαιμόνιο της αυτόματης γραφής. Όσοι δεν το γνωρίζετε, υπάρχουν άτομα τα οποία εκεί που κάθονται αρχίζουν και γράφουν χωρίς να το θέλουν, πάει μόνο τους το χέρι. Αυτό είναι δαιμονικό, είναι η λεγόμενη αυτόματη γραφή. Ο γνωστός David Dyke, γιατί όλοι αυτοί οι σύγχρονοι ψευδοπροφήτες και ψευδόχριστοι που παρουσιάζονται, έχουν κοινά χαρακτηριστικά. Έχουν τα χαρακτηριστικά που έχουν και τα medium, τα ενδιάμεσα. Δηλαδή, έχουν αυτές τις ιδιότητες. Εμφανίστηκε ένα medium, ένα δαιμόνιο, πνεύμα, στο medium που σπονσόραρε τον David Dyke και του είπε θα πεις στον David Dyke να γράψει αυτά τα 5 βιβλία. Κατά συμβουλή δαιμόνων τα γράψει ο David Dyke. Και πολλοί τα έχετε πιστέψει και πολλοί νομίζετε ότι είναι σωστά που ο David Dyke έγραψε μέσα στο πρώτο του βιβλίο το μυστικό όλων των εποχών ότι δεν υπάρχει Ιησούς Χριστός. Ας μιλήσουμε τώρα και για τον David Dyke. Ο David Dyke, ενώ ήταν ο παλαιότερα ποδοσφαιριστής, όλα τα γεγονότα ξεκίνησαν γύρω στο 1990 όταν αισθανόταν μία παρουσία δίπλα του. Ξαφνικά φώναξε δυνατά και λέει αν είσαι κάτι εμφανίσου. Λίγο μετά άκουσε μία φωνή στο μυαλό του να αγοράσει ένα συγκεκριμένο βιβλίο. Πράγματι πήγε, αγόρασε το βιβλίο και ύστερα αφού το διάβασε μέσα σε 24 ώρες το απορρόφησε κυριολεκτικά. Ήτανε ενός medium της Betty Strine Sign, με την οποία αμέσως ήρθε σε επαφή, τον υπνώτησε για να τον βοηθήσει και είχε μια τέτοια αποκρυφιστική εμπειρία. Αισθάνθηκε μια ράχνη να είναι μέσα στο στόμα του και να μην μπορεί να μιλήσει και τότε το medium αυτή η Betty Sign του είπε ότι κάποιοι θέλαν να επικοινωνήσουν μαζί του. Από τότε άρχισαν κάποιοι να του μιλάνε, μια οντότητα, αυτό καταλαβαίνουμε πολύ καλά τι είναι η οντότητα, γιατί ας μην παίζουμε με τις λέξεις πλέον, υπάρχουν άγγελοι και δαίμονες. Όλες οι άλλες οι οντότητες, φωτεινές οντότητες, θιβετιανοί διδάσκαλοι, λάμα που εμφανίζονται και κάνουν τους διδασκάλους, οντότητοι φωτεινοί από το υπερπέραν, από τη γαλαξιακή αυτοκρατορία και όλα αυτά είναι δαίμονες, γιατί ως γνωστόν κατά τον Απόστολο Παύλο μας λέει ξεκάθαρα ότι ο διάβολος μπορεί να γίνει και άγγελος φωτός, να πάρει όποια μορφή θέλει. Τη μορφή μόνο που δεν μπορεί να πάρει, κατά τον Άγιο Βαρσανούφιο, στη σελίδα 287, στις ερωταπαντήσεις, μόνο το τίμιο και ζωοποιό σταυρό δεν μπορεί να μιμηθεί, διότι όπως αναφέρει ο Άγιος Βαρσανούφιος, δια αυτού κατεκάει και κατελήθη και κατεβλήθη ο Άδης, δια του σταυρού του Χριστού. Λοιπόν, έγραψε 5 βιβλία. Και τι κάνει, αποκαλύπτει όλη τη συνωμοσιολογία, αναφέρει ότι οι Rothschild παραδείγματος χάρη έκαναν το ψευδολοκαύτωμα των Εβραίων, ότι οι Rothschild είχαν στενές σχέσεις με τον ναζισμό,
ότι ο ναζισμός ήταν ένας μοχλός και αναφέρει ακόμα ότι πίσω από όλες αυτές τις μεγάλες οικογένειες υπάρχουν οι λεγόμενοι ερπετοειδείς, αλλά αυτός δεν λέει ότι είναι εξωγήινοι, λέει ότι είναι εξωδιαστασιακά όντα. Για να ανοίξει ένα θέμα που θέλουν οι δαίμονες, δηλαδή τι, να αρχίσει να ασχολείται ο κόσμος και η επιστήμη με τις λεγόμενες πύλες. Αυτά που είδαμε και τις αστρυπικές πύλες που εμφανίστηκαν και όλα τα υπόλοιπα που έγιναν. Οπότε καταλαβαίνετε ότι ήταν άλλη μία πλάνη του σατανά για να μας οδηγήσει σε μία άλλη κατάσταση, αφού τον έβαλαν να αποδείξει ότι υπάρχουν οι μεγάλες οικογένειες των Ιλουμινάτη, ότι όντως υπάρχει μία συνωμοσιολογία, αλλά όμως υπάρχουν πίσω από αυτούς τους Ιλουμινάτη, τους Ροθτσάιλ, που στην ουσία είναι σατανιστές, υπάρχουν οι ερπετοειδείς. Και αποκαλύπτει, όπως λέει, ότι πολλοί άνθρωποι στον κόσμο έχουν δει πολλούς κυβερνήτες να παίρνουν την μορφή ερπετών, δηλαδή να μετατρέπονται σε ερπετοειδείς. Οπότε βλέπουμε τι παιχνίδι παίζει πάλι ο σατανάς, οδηγώντας τον κόσμο σε αυτή την κατάσταση. Αυτό που έχει γίνει και με τον David Icke έγινε και με την, αυτό το medium, την Betty Sain, η οποία έγραψε και αυτή βιβλίο. Το ίδιο έχει γίνει και με την Vera Alder, όπως έχουμε προαναφέρει, και με άλλους νεοποχήτες ψευδοδιδασκάλους, αυτούς οι οποίοι προάγουν τη νέα εποχή. Οπότε εδώ καταλαβαίνουμε πώς πλανήθηκε και ο David Icke. Γιατί αυτοί θέλουν να στηρίξουν μεν τη συνωμοσιολογία, αλλά να σου πούνε να αφυπνιστείς. Μετά θα σε περάσουν στο επόμενο βήμα της υποτιθεμένης αφύπνισης από τους Ιλουμινάτη και θα σου περάσουν πάλι οι δικές τους οντότητες, εντός παρενθέσεως, οι δαίμονες με μορφή φωτεινών οντοτήτων, από άλλα κανάλια medium, όπως είναι ο Αλατζή, όπως είναι οι διάφοροι άλλοι που εμφανίζονται, όπως είναι το ψευδοευαγγέλιο της Γιουράντια και όπως είναι κάποιοι που θα εμφανίσουν στο προσεχές μέλλον ή και που εμφανίζουν, για να σε πείσουν ότι υπάρχει μια γαλαξιακή αυτοκρατορία και να αρχίσεις να ασχολείσαι με την ενότητα και την παγκοσμιοποίηση, ότι είναι ένα θετικό πράγμα. Αλλά όχι όπως τον λένε οι Ιλουμινάτοι, αλλά όπως το λένε κάποιες οντότητες. Όλες αυτές οι οντότητες τι θα σου κάνουν? Ξαφνικά θα σου παρουσιάσουν την λύση σε όλα αυτά τα προβλήματα που έχουν δημιουργήσει οι μεγάλες αυτές οικογένειες. Και η λύση ποια είναι? Ο συμπαντικός Χριστός, ο νέος Μεσσίας, εντός παρενθέσεως. Γιατί Μεσσίας ήταν ένας, ο πραγματικός Ιησούς Χριστός, που σταυρώθη, αναστήθη, αναλήφθη στους ουρανούς και θα έρθει άλλη μία φορά τη Δευτέρα αυτού η ελεύση. Αυτό λοιπόν θα κάνουν και γι' αυτό χρησιμοποιούν όλους αυτούς σαν medium κανάλια ή οι δαίμονες σε συνεργασία με τους στενούς συνεργάτες και φίλους του, Rothschild, Rockefeller, τις μεγάλες Ιουδαϊκές οικογένειες και τους Ιουδαίους Ραβίνους Μάγους Ταλμουδιστάς και φυσικά το Λευκό Αδελφάτο. Καταλαβαίνετε λοιπόν τι γίνεται. Ας μην ξεχνάμε το δαιμονισμένο το Μωάμεθ που είπε ότι είδε τον Αρχάγγελο Γαβρίλ και του έδωσε το δόγμα του Μωαμεθανισμού. Ας μην ξεχνάμε και τους Μορμόνους, τον ιδρυτή τους, ο οποίος ήταν ο μασόνος 33ου βαθμού και είδε, λέει, δύο αγγέλους. Ξέρετε την αυθεντική ιστορία, το πώς ιδρύθηκαν οι Μορμόνοι από τον 33ου βαθμού μασόνο Joseph P. Smith, θα παρατηρήσετε πως πήγε να προσευχηθεί σε ένα άλσος που θεωρείται ιερό από τους Μορμόνους και βρίσκεται κοντά στην πόλη της Νέας Υόρκης και δίπλα στην περιοχή Palmaron. Ακούστε λοιπόν προσεκτικά, όχι με την αντίληψη ενός πιστού χριστιανού, αλλά με την ερευνητική περιέργεια εκείνου που ασχολείται με τα άτια. Καθώς λοιπόν ο Joseph Smith προσευχόταν γονατιστό στο Θεό για να λάβει σοφία και να επιλέξει σε ποια εκκλησία θα έπρεπε να ενταχθεί, ένιωσε μία στήλη εκτυφλωτικού φωτός να πέφτει από τον ουρανό και να τον περιτυλίγει στο σκοτάδι. Αισθάνθηκε πως δεν είχε ενέργεια ούτε για να κλάψει από την αγωνία του και ένιωσε να ασφιχτιά από το σκοτάδι, όταν ξαφνικά δύο όντα εμφανίστηκαν απότομα μέσα από το φως, φορώντας λεσχές ενδυμασίες και έμοιαζαν να είναι πανομοιότυπα το ένα με το άλλο. Αφού στάθηκαν μπροστά στον Joseph Smith, είπε το ένα στο άλλο:
«Αυτός είναι ο Υιός μου αγαπητός, αυτόν άκουσε». Το δεύτερο είπε τότε στον Ζόζεφ Σμιθ να μην ενταχθεί σε καμία εκκλησία, αλλά να περιμένει προς το παρόν για περισσότερες οδηγίες. Φυσικά μπορούμε να υποθέσουμε ότι ήταν ένα θεόσταλτο όραμα ή να υποθέσουμε ότι ήταν εξωγήινη. Όχι βέβαια, ήταν μια καθαρή κλασική δαιμονική απάτη, όπως η φωτεινή διδάσκαλη της Ουράντια που έδωσαν το ψευδοευαγγέλιο, δαίμονες δηλαδή, όπως η πνευματική οδηγή της Μπλαβάσκη, της Άλις Μπέιλι, της Άνις Μπεζάντ, όλων των εποχητών, δηλαδή όπως οι ψευδοεξωγήινες οντότητες. Εδώ έως φόρος πλανά το Ζόζεφ Σμιθ, προσπαθώντας να ανατρέψει την ορθόδοξη ομολογία της Αποκαλύψεως, του Τριαδικού Θεού, στην βάφτιση του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και στη μεταμόρφωση που ο πατήρ είπε «Ιδού ο Υιός μου ο αγαπητός ενώ ευδόκησα», όπως και στη μεταμόρφωση. Εμφανίζεται ως άγγελος φωτός ο Σατανάς, κατά το ρηθό του Αποστόλου Παύλου, ότι ο διάβολος εμφανίζεται και ως άγγελος φωτός. Και έχει τις μορισμένες από τις παλαιές του ιδιότητες και αυτές χρησιμοποιεί για να πλανά τον κόσμο. Προσπαθεί να μιμηθεί την φιλοξενία του Αβραάμ και τις οράσεις του Δανίλ που είδε τον παλαιό των ημερών και τον πρωτομάρτυρα Στέφανο που όταν τον λιθοφολούσαν επροσεύχονται για τους διώχτες του και ενωράματι είδε την Αγία Τριάδα και είδε τον Υιόν εκ δεξιά της δόξης του Πατρός. Έτσι έχοντας μελλοντικό στόχο ο διάβολος να πλανήσει, είπε στον Ζόζεφ Σμιθ να μην εγκατασταθεί σε καμία εκκλησία. Δηλαδή, αποκηρύσει τη σωτηρία δια του Ιησού Χριστού στην Ορθόδοξη Εκκλησία και πλασάρει την λατρεία οντοτήτων με εξωγήινη μορφή. Δηλαδή, δημιούργησε μια νέα λατρεία, μια νέα ψευδοθρησκεία. Από εκεί ξεκινάμε για να καταλάβετε ότι ο Πιλάτος είναι πλανεμένος και να φεύγετε μακριά του. Εγώ σας έκανα τον πρόλογο. Υπάρχουν κι άλλοι ψευδοπροφήτες οι οποίοι με αυτά τα στοιχεία προχωρούν και μεταφέρουν τις πλάνες που θέλουν οι δαίμονες. Αυτοί οι σύγχρονοι ψευδοπροφήτες που έχουν κοινά χαρακτηριστικά με τον κύριο Τουλάτο είναι η Βέρα Άντλερ. Η Βέρα Άντλερ είναι μία νεοεποχήτισσα, οραματίστρια, γιατί η νέα εποχή έχει πάρα πολλούς οραματιστές, η οποία τι έκανε. Έβλεπε ένα δαιμόνιο με το όνομα Άσερ και της έλεγε ότι είναι ο Αρχάγγελος Μιχαήλ και της είπε ότι τους χριστιανούς θα τους ονομάζεις έτσι. Ξέρετε πως ονομάζουν τους ηλωτές χριστιανούς, τους ορθοδόξους, αυτούς που εμένουν στην πίστη τους. Τους ονομάζει φουνταμενταλιστές. Ποιος έδωσε την ονομασία των φουνταμενταλιστών? Δαιμονικό πνεύμα. Στη Βέρα Άντλερ, η οποία ήταν μαθήτρια και οπαδός της Άλις Μπέιλι, της Άνι Μπεζάντ και της Μπλαβάσκη. Των κορυφαίων νεοεποχήτριων medium οραματιστριών και προπαγανδιστών της νέας εποχής. Φυσικά όλα αυτά έχουν ξεκινήσει από το λευκό αδελφάτο της Αμπάλα, γιατί μας λέγει και ο Απόστολος Παύλος ότι ο διάβολος εμφανίζεται και σαν άγγελος φωτός. Εδώ όμως δεν έχουμε μόνο την αίρεση, την πλάνη, έχουμε και την εξαπάτηση. Δηλαδή, τέτοιοι τσαρλατάνοι και ψευδοπροφήτες βγαίνουν, χρησιμοποιούν το λόγο του Χριστού, μιμούνται τις αρετές, επίπλαστες αρετές, της πραότητος, της μιλιχιότητος, της ειρήνης, όπως ακριβώς κάνουν και οι αχωβάδες. Και προσπαθούν να πλασάρουν την πλάνη τους, με στόχους πάρα πολλούς. Γιατί ένας άνθρωπος ο οποίος θέλει να κάνει κάτι προς τον Χριστό δεν έχει τεράστιες βίλες. Όπως έχουν οι γκουρού όλοι από την Ινδία,
ούτε λέει όπως οι Προτεστάντες και όπως ο Κύριος του Λάτος, που έχουμε τον Κύριο Αποστόλιο, ο οποίος πέθανε αλλά το έβγαλε στο διαδίκτυο, ότι του κράταγε, μου το είπε εμένα προσωπικά, 2 βαλίτσες με 300 εκατομμύρια δραχμές. Αυτοί δεν είναι άνθρωποι που θα σας οδηγήσουν στον Χριστό. Θα σας οδηγήσουν στο σατανά, στην κόλαση, μέσω των αιρέσεων και των πλανών τους. Γιατί δεν είναι μόνο ότι θέλουν να πλασάρουν τις πλάνες που αυτοί πιστεύουν με το Χριστό της νέας εποχής που πλασάρει στα βιβλία του ο Κύριος του Λάτος, αλλά του αυξάνεται και την περιουσία. Αυτό βέβαια όσοι είστε νοήμονες θα το καταλάβετε. Γιατί ένας ο οποίος θέλει να διδάξει το Χριστό θα του μοιάσει κιόλας. Γιατί ο Χριστός είπε ότι εγώ είμαι ακτίμων. Δεν είχα που την κεφαλή κλείνει. Και οι μαθητές μου θα φανεί αν έχουν αγάπη. Και δίδαξε την ακτιμοσύνη. Ο Κύριος του Λάτος μόνο την ακτιμοσύνη για τον εαυτό του δεν διδάσκει. Άλλη μία αίρεση και παράφραση του Αγίου και Ιερού Ευαγγελίου για να σας φέρει στα δίχτυα του. Και συνεχίζουμε. Για να καταλάβετε καλύτερα, ο σατανάς χρησιμοποιεί ανθρώπους χωρίς καλή προαίρεση, με έλλειψη γνώσεων περί πλανών και περί ορθοδοξίας, που έχουν φουσκωμένα τα μυαλά και έχουν πίστη στον εαυτό τους, όχι στον Ιησού Χριστό, και έχουν και εσωτερική ίηση και υπερηφάνεια, και έχουν μία φουσκωμένη ιδέα για τον εαυτό τους ότι κάποιοι είναι, το οποίο είναι καρπός ιήσεως και υπερηφανίας. Έτσι το πονηρό πνεύμα χρησιμοποιεί την φαντασία που κατά τον Άγιο Νικόδημο τον Αγιορείτη, στον αόρατο πόλεμο, είναι μαζί με την ταραχή το όχημα του διαβόλου. Και έτσι εκεί σαν μπαλέτα χρησιμοποιώντας τη φαντασία ο σατανάς, ζωγραφίζει ό,τι θέλει, γιατί σαν πονηρό εκπεσόν πνεύμα μπορεί να γίνει και άγγελος φωτός, να μηνυθεί, μπορεί να γίνει και Χριστός και Παναγία. Μόνο το Σταυρό δεν μπορεί να μηνυθεί κατά τον Άγιο Βασανούφιο, γιατί κατεκάει στον Άδη. Χρησιμοποίησε και τον πατέρα Μάξιμο Βαρβαρή δυστυχώς, για να του δείξει ένα όραμα με κάποιο Γεώργιο από την Καλαμάτα και τον εξαπάτησε και του είπε ότι θα έρθει, λέει, ο Χριστός, είπε σε αυτό το Γεώργιο, να πει στο παιδί μου το Μάξιμο ότι θα έρθω το 2018. Έχουμε 19. Καταλάβατε, χωριστά που υπάρχουν άλλα mind control, που ο πατέρας Μάξιμος μπροστά στις πλάνες του Λάτου είναι μυρμηγκάκι. Εξαπατήθηκε απλώς και έβαλε ημερομηνία για τη Δευτέρα Παρουσία. Ήταν ένα mind control που έκανε ο διάβολος σε συνεργασία με τους Ιουδαίους Ιλουμινάτη για να ξεφτυλίσει την Ορθοδοξία και όταν έρχεται ο Αντίχριστος να μην μπορεί να πιστέψει ο κόσμος αν βγούμε εμείς ή αν βγουν κάποιοι άλλοι και του πούνε πρόσεξε. Γι' αυτό μας λέει συνέχεια ο Απόστολος Παύλος, προσέξατε μη τις ημάς πλανήσει. Και ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος, συνέχεια στο Άγιο Κύριο Ευαγγέλιο. Γι' αυτό θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Αυτό είναι λοιπόν και το ποιό των πλανεμένων οργάνων του σατανά. Όμως ο του Λάτος έχει εκπαιδευτεί από έναν πνευματιστή μάγο, τον Πισάνο, έναν Έλληνα μάγο, αποκρυφιστή πνευματιστή, αστρολόγο και χίλια δυο άλλα και ερευνητή όπως κυκλοφορείται, του οποίου ήταν κάποτε μαθητής. Έχει μαθητεύσει και είχε βάλει υποταγή και μετάνοια, και θα σας δώσω να καταλάβετε τι είναι αυτό, στον αρχιδιάβολο το Σάι Μπάμπα στην Ινδία,
Όλοι αυτοί βγαίνουν από το λευκό αδελφάτο. Εμείς τα έχουμε βγάλει σε βίντεο. Αλλά τα όρατα πνεύματα, οι δαίμονες, δεν αφήνουν τα μυαλά σας να συγκεντρωθούν, γιατί δεν είστε ορθόδοξοι. Για να καταλάβετε τα βίντεο που σας έχουμε βγάλει με αποδείξεις από το γέρμα, που είναι το πιο έγκυρο βίντεο, που είναι η καταγωγή των θρησκειών και όλων αυτών των μυστών μάγων της νέας εποχής. Είναι το σατανικότατο λευκό αδελφάτο. Ο Τουλάτος έβαλε μετάνοια στο Σάι Μπάμπα, άνοιξε το τρίτο μάτι και το έχει καλύψει με πούδρα να μην φαίνεται. Όχι αιρετικός δεν είναι, αντίχριστος είναι με αυτό που έκανε. Γνωρίζετε ποια είναι η καταγωγή του Σάι Μπάμπα? Είναι όλοι μοιημένοι στο λευκό αδελφάτο. Γνωρίζετε τι έχει γίνει με τον Παντμασαμπάβα που μοιήθηκε στο λευκό αδελφάτο? Ο ίδιος το είπε. Ότι εγκολπώθηκε μύριους δαίμονες μέσα του κατά την τελετή της χειροτονίας του στο λευκό αδελφάτο. Από ό,τι μας πληροφορεί η Θιβετιανή βίβλος και ο Παντμασαμπάβα, ο μεγάλος σοφός μάγος γκουρού και απόστολος του βουδισμού που εγκαθίδρυσε το βουδισμό στο Θιβέτ εκείνη περίπου τη χρονολογία, προσήλθε στο σπήλαιο των Άσουρα, όπου ήταν εγκατεστημένοι ιερείς γιόγκοι δαίμονες. Εκεί το λευκό αδελφάτο τον χειροτώνησε, αφού πρώτα τον μύησε. Αναφέρεται μάλιστα, αφού πρώτα φόρεσε τον κίτρινο χιτώνα, εμφανίστηκαν δαιμονικές οντότητες και κατέγραψε σαν προφητείες με οδηγίες για τα μελούμενα που του υπαγόρευμα. Όμως, κατά την στιγμή της χειροτονίας του, έγινε εισαγωγή του μέσα εκατοντάδων δαιμόνων. Τον 5ο αιώνα μετά Χριστόν, όπως είδαμε, δόθηκαν στο σατανιστή Παντμασαμπάβα εκ των δαιμόνων την ημέρα της μοίησης στο λευκό αδελφάτο τα σούτρα και πλήθος μαγικών μεθόδων. Τα σούτρα κρύβουν την ιεροστελεστία της μαγείας και την επικοινωνία των πιστών μετά των δαιμόνων, διδάσκοντας τους τρόπους είτε με τη φωνητική απόδοση των βεδικών ύμνων είτε με τον πρακτικό. Όλοι αυτοί οι μύστες, οι μάγοι, οι σαϊμπάμπες και τα υπόλοιπα, μαχαράσι και όλοι αυτοί, όταν γίνεται τελετή μπαίνουν μέσα τους όχι χιλιάδες, εκατομμύρια δαίμονες, τα οποία τα δαιμόνια όταν πάτε εσείς και τον αποδεχτείτε, αντί να τον αναθεματίσετε όπως λένε οι θείοι και οι ιεροί κανόνες, από μέσα του φεύγουν τα δαιμόνια και τα εγκολπονούσαστε εσείς. Γι' αυτό αν παρατηρήσετε, ελάτε στο σύλλογό μας να σας δώσουμε δωρεάν DVD για αυτά τα θέματα, για τους γκουρού, για τη γιόγκα, για όλα αυτά τα πράγματα, τα οποία είναι όλα σατανικά από το λευκό αδελφάτο. Όποιος έχει πάει και έχει μοιηθεί σε αυτούς τους μύστες, σε αυτούς τους γκουρού, δεν τον αφήνουν τα δαιμόνια να πάρει την αντίθετη γνώση. Και σας το λέω τώρα τι συμβαίνει και με τον Τουλάτο. Ο Τουλάτος τα δαιμόνια που πήρε από το Σάι Μπάμπα, επειδή δεν έχει κάνει καθαρή εξομολόγηση που λέει ότι μετανόησε και χίλια δυο πράγματα, η μετάνοια δεν είναι αυτή που σας φλασάρει, αυτή που θέλει να σας φλασάρει για να καλύψει άλλα, η μετάνοια είναι από κυρίως το Σάι Μπάμπα. Αν είσαι στη μασονική στοα που όπως είχε πει και λένε ότι ήταν μέχρι 8ο βαθμό σε γαλλική μασονική στοα, πρέπει να βγει δημόσια ό,τι κάνουμε εμείς και να αποκηρύξει τη μασονία και διαλυβέλη. Αν είσαι σατανιστής και μάγος, όπως το έχουν δηλώσει οι άλλοι, ο Αποστόλης μας δήλωσε ότι συνεργαζόταν με ένα μάγο που είχε μια υπόγεια πυραμίδα στη θάλασσα και πέρναγε όλες τις ενέργειες από μέσα για να μπορεί να ελέγξει τα θύματα του. Ο Τουλάτος, αν πράγματι έχει μετανοήσει, θα δώσει όλα τα λεφτά που έχει καταχραστεί από τον κόσμο, θα πει συγχωρέστε με που σας έκλεψα, έτσι ακριβώς σας εξαπάτησα, συγχωρέστε με, σας επιστρέφω τα χρήματα. Εγώ σας έκανα μαγεία κύριοι, θα βγει και θα πει. Συγχωρέστε με, είμαι πράκτορας του Ισραήλ, γιατί ερωτώ τον κύριο Τουλάτο. Έχουμε ανθρώπους οι οποίοι δουλεύανε στον ΟΤΕ, και λέγανε ότι τη δεκαετία 90
μέχρι 2000 ερχόντουσαν παχυλές τηλεφωνικές επιταγές από το Ισραήλ. Και συνεχίζουμε. Τα δαιμόνια που έχουν μπει μέσα του, όταν εσείς πάτε και τον αποδέχεστε σαν ένα μεγάλο διδάσκαλο ή σαν κάποια μετεσάρκωση ή μετεμψύχωση, γιατί έχει και άλλη μία αίρεση που την έχει καταδικάσει η Εκκλησία μας, τη μετεψύχωση. Μία μεγάλη αίρεση. Και ξέρετε γιατί θα σας χρησιμοποιήσει αυτή την αίρεση? Γιατί αύριο θα σας πει ότι είναι ο Δίας, ότι είναι μετεψύχωση αυτού του δαίμονα, του πίκου, αυτού του ανώμαλου που ο 300ος τόμος της πατρολογίας, οι πατέρες τον εξετινάζουν τι ήταν ο Δίας. Και δεν είναι δυνάμεις και ενέργειες που θέλουν οι Εβραίοι να σας μεταφέρουν μέσω του Λάτου, μέσω Λιακόπουλου και μέσω όλων αυτών των ψευδοπροφητών και των οραματιστριών από το Λευκό Αδελφάτο της Μπλαβάσκη, γιατί αυτοί όλοι είναι και συγκοινωνούν τα δοχεία. Όλες αυτές οι φωτεινές οντότητες που σας λέει ο Τουλάτος και ο Λιακόπουλος, τα ενεργειακά όντα, είναι δαιμονές που εμφανίζονται σαν ενεργειακά όντα. Θα τα έχουμε βγάλει σε βίντεο και θα σας τα δώσουμε. Δόξα τω Θεώ τα έχει βγάλει και ο Tech Spars και τα αποκαλύπτει αυτά. Οπότε καταλαβαίνετε τώρα, όσοι πήγατε στον Τουλάτο ή διαβάζετε τα βιβλία του, ενεργούν συγκεκριμένους κωδικούς μέσα στα μυαλά σας και σας μπλοκάρουν το μυαλό και σας περνάνε τα δαιμόνια. Όποιος διαβάσει αυτό το βιβλίο, κωδικοποιείται το μυαλό του και γίνεται, όπως κάνεις μια επίκληση, έτσι γίνεται το μυαλό και η ψυχή σου που θα διαβάσει αυτά τα βιβλία. Περνάει ο κωδικός μέσα, εσείς δεν έχετε ιδέα από αυτά και μετά μπαίνει το δαιμόνιο μέσα και είναι σαν να έχεις κάνει μια επίκληση και αρχίζεις μετά. Ο Τουλάτος στα βιβλία του λέει ότι δεν δέχεται τους ψαλμούς του Δαβίδ. Που εμείς στη Σαρακοστή, τώρα, την περίοδο της Σαρακοστής, διαβάζουμε, το ψαλτήρι μας λέει, να διαβάζουμε 8 καθίσματα από το ψαλτήρι. Το οποίο αυτός λέει, το βλαστημάει γιατί είναι, λέει, της Παλαιάς Διαθήκης και δεν δέχεται την Παλαιά Διαθήκη. Και χίλιες δυο άλλες βλαστημίες, τις οποίες θα τις αναλύσουμε εξειδικευμένα για να ξέρετε να μην πέσετε στην παγίδα, για να μην μπείτε στη Δευτέρα Παρουσία ότι δεν βρέθηκε ούτε ένας Κύριε να μας αποκωδικοποιήσει αυτές τις πλάνες και την πατήσαμε και βρεθείτε στην κόλαση. Όσοι είστε έξυπνοι, έξυπνοι εν Θεό και θέλετε να σώσετε την ψυχή σας, θα το ψάξετε. Μην ακούσετε τα δαιμόνια που σας περνάνε. Γιατί αν έχετε βάλει μετάνοια και έχετε αποδεχτεί τον Τουλάτο, πρέπει να πάνε να σας κάνουν εξορκισμό. Να πάνε να κάνετε καθαρή εξομολόγηση όλοι και στις συγκεντρώσεις που κάνουμε εμείς θα σας παρακαλέσω πάρα πολύ. Αν δεν έχετε μετανοήσει, να μην ξανάρθετε. Γιατί εμείς δεν θέλουμε να συμπροσευχόμαστε με ανθρώπους που είναι αιρετικοί. Γιατί όσοι ακολουθείτε τον Τουλάτο δεν είστε μόνο αγαπητοί μου αιρετικοί. Είστε δαιμονισμένοι και δαιμονισμένες. Πρέπει να βρείτε ιερέα του πατρίου να σας διαβάσει εξορκισμό, να κάνετε καθαρή εξομολόγηση και να αποκηρύξετε και να αναθεματίσετε τον Τουλάτο. Εάν δεν το κάνετε αυτό, είστε για την κόλαση. Από τώρα είστε. Και οι κώδικες που διαβάζετε και οι μοιήσεις που σας κάνει με αυτά που σας λέει, γιατί χρησιμοποιεί και τα καλά, θα τα δούμε παρακάτω, για να σας πείσει να πιστέψετε αυτά που θέλει εκείνος. Λοιπόν, συνεχίζουμε πιο κάτω. Ο μαθητής του Αποστόλης, και ο ίδιος το έχει πει νομίζω σε βίντεο του, είναι αιρετικός ο Τουλάτος, γιατί λέει στον κόσμο και έτσι πλάνησε πολλές γυναίκες και ξέρετε τι της είπε, ότι η φώτιση, ακούστε, βλαστημία του Αγίου Πνεύματος που αυτή την αίρεση πάνε να την περάσουν άνθρωποι και πράκτορες του Ρότσιλ στο Άγιο Όρος τους μοναχούς. Να κάνουν ομοφυλόφιλους μοναχούς, βάζουν φυτευτά τέτοιους ανθρώπους στο Άγιο Όρος για να διασπείρουν και να διαλύσουν το περιβόλι της Παναγίας. Η Παναγία σας ανέχεται, αλλά θα φτάσει σε ένα σημείο που θα σας πετάξει και δεν θα ξέρετε από πού φύγατε όλοι εσείς που είσαστε πράκτορες. Είναι ο παδός του Πυθαγόρα, που ο Πυθαγόρας δεχόταν τη μεταψυχώση και έλεγε ότι η φώτιση περνάει με το σπέρμα, με την πράξη. Και έπειθε τις γυναίκες και έχει 13-15 παιδιά, δεν ξέρω και εγώ πόσα έχει,
Εντάξει, αυτά είναι προσωπικά του αμαρτήματα, αλλά επειδή μπερδεύει την αίρεση, πρέπει να το πούμε, γίνεται διασύνδεση εδώ πέρα. Πολλοί τον έχουν κατηγορήσει όλη αυτή τη συνωμοσιολογία την πνευματική που κάνει, γιατί πρόκειται περί μιας σατανιστικής πνευματιστικής οδού που ακολουθεί, γιατί πρέπει να έχει μέσα του σπέρματα γνωστικών, βάσει αυτών που λέει, των αιρέσεων που αναβιώνει, και πρέπει να είναι και αντινομιαστής. Γιατί όλα αυτά που κηρύττει προβάλλοντας τον Χριστό είναι αντινομία. Είναι από την αντινομιακή καμπάλα. Όλες αυτές οι ανομαλίες που έλεγε στις γυναίκες που χωρίσανε ζευγάρια, που έκανε παράνομα παιδιά με γυναίκες και τους έλεγε θα περάσει το σπέρμα μου μέσα σας και θα γεννήσει τον Χριστό. Καταλαβαίνετε, ας πούμε, εσείς οι οποίοι, λυπάμαι που σας το λέω, δεν προσέξατε, δεν πήγατε στην Ορθοδοξία, δεν πήγατε στον Χριστό. Εδώ σημαίνει ότι κάτι έχετε μέσα σας που είναι αρνητικό στην ψυχή σας, γιατί πέσατε στην πλάνη. Εάν έχετε κάτι θετικό, μετανοείτε και φεύγετε και αποκηρύσετε την πλάνη και την αίρεση του τουλάτου. Σας κατέθεσα άλλη μία αίρεση του τουλάτου, αυτή τη μεγάλη βλαστημία και την ανηθικότητα, τη σεξουαλική, που έλεγε ότι η φώτιση περνάει μέσα από το σπέρμα. Τι να πω, αυτός ο άνθρωπος αναβιώνει συνεχείς αιρέσεις. Και προχωράμε παρακάτω. Σίγουρα αυτό που λέει η φώτιση με το σπέρμα έχει σχέση και με την τάντρα γιόγκα. Για την εκλαήκευση όλων των μυστηριακών διδασκαλιών γράφτηκαν τα Πουράνας, παρουσιάζοντας την μορφή των μυστών με συμβολικούς χαρακτήρες γεμάτους με το εσωτερικό νόημα της μαγείας που πορεί από τη ζωή των πατέρων μυστών. Και τέλος η τάντρα τον 6ο αιώνα π.Χ. βασισόμενες στα Ουπάνισαντ, έχοντας ως μέσο για την επίτευξη του σκοπού το δαίμονα Σάχτη. Στον ταντρισμό σπουδαίο ρόλο παίζει ο σεξουαλικός κανιβαλισμός. Η γιόγκα είναι η πρακτική οδός για την πραγμάτωση του σατανικού αυτού κύκλου. Σεξουαλική γιόγκα. Γιατί στα βιβλία του Τουλάτος, θα σας τα δείξω σε άλλο βίντεο, προαγάγει τη γιόγκα, προαγάγει τα τσακράς, τα σατανιστικά ινδουιστικά τσακράς, που πουθενά η Ορθοδοξία δεν τα αναφέρει, ούτε τα αποδέχεται, ούτε αυτές τις ενέργειες. Οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί αποδεχόμαστε μόνο τον Παράκλητο, το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, το Άγιο Πνεύμα, και όχι αυτές τις ενέργειες που λένε, και τις χάριτες του Αγίου Πνεύματος, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος. Οι ιδιότητες είναι αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, Χριστότης, αγαθότης, πίστης, πραότης, εγκράτεια. Επί τούτων ουκαστινόμως. Περί ενεργειών, περί δυνάμεων, περί ανοιγμάτων τρίτων ματιών, εωσφορικών λατριών και τέτοια, που έχουν οι βουδιστές, οι ινδουιστές, οι σαμπαλιστές, οι εωσφοριστές, οι σατανιστές, τα καταδικάζει αυτά η Ορθοδοξία και είναι σφοδρότατες, σοβαρότατες αιρέσεις. Η άλλη αίρεσή του είναι ότι απορρίπτει την Παλαιά Διαθήκη λόγω του σχεδίου του Λευκού Αδελφάτου των Εβραίων, που γνωρίζετε τι γίνεται, παραφράζει και τους Αγίους ενάντια στην Παλαιά Διαθήκη. Γνωρίζετε γιατί? Γιατί το Λευκό Αδελφάτο θέλει να καταργήσει την Παλαιά Διαθήκη, οι οσφοριστές. Γιατί χωρίς την Παλαιά δεν υπάρχει κενή. Για να καταλάβετε ότι γίνεται φοβερό mind control στα μυαλά σας και δεν σας αφήνουν οι Εβραίοι να διαβάσετε την Παλαιά Διαθήκη, ξέρετε γιατί δεν σας αφήνουν? Και μπαίνουν με ελληνιστικό προσωπείο, όπως είναι ο Λιακόπουλος, όπως είναι ο Τουλάτος, όπως είναι ο Μπεξής, όπως είναι ο Τσακρινός, όπως είναι ο Μαρίνης, όπως είναι όλοι αυτοί, το συνοθήλευμα των αρχαιολάτρων. Γιατί άμα σου βγάλουν την Παλαιά Διαθήκη, δεν θα βλέπεις εσύ και προσκυνείται το υποποδίο των ποδών αυτού,
που όλοι οι προφήτες μιλούσαν για την έλευση του Μεσσία μας Χριστού. Δεν θα δεις εσύ αυτό που λέει μέσα, αναστείτε ο Θεός και διασκορπιστείτος εν οι εχθροί αυτού και όσοι καπνός εκλυπέτος εν οι μισούντες αυτών. Δεν θα δοξάσεις την Ανάσταση. Και έρχεται μετά ο άλλος μοχλός των Εβραίων, των αντιχρίστων Εβραίων, των Ταλμουδιστών, ο Ιακώπουλος, και λέει υπάρχουν 258 επίμαχα κομμάτια και από την Καινή Διαθήκη που πρέπει να τα βγάλουμε. Εδώ τα δαιμόνια συνεργάζονται. Μία έρχονται με το πρόσωπο του Ιακώπουλου, μία με το τουλάτου. Και αλίμονο σε αυτούς που θα πέσουν στα δίχτυα τους. Θα χάσουνε την αιώνια ψυχή τους. Και σας το υπογράφω ότι όσοι είσαι οπαδί του Ιακώπουλου ή του τουλάτου, που κακός ο συγχωρεμένος ο Παπασάβας τον άφησε έτσι τον Ιακώπουλο και δεν του έτρεξε τα δόντια και δεν τον ήλεγξε, θα πάτε στην κόλαση, ξέρετε γιατί. Γιατί κύριοι έχουν κηρύξει ο καθένας τους πάνω από 100 αιρέσεις. Ναι, όπως τα ακούτε. Και εσείς τις έχετε αποδεχτεί, έχετε τα βλάστημα βιβλία τους στο σπίτι σας, τα έχετε απάνω σας και όταν οι πατέρες μας λένε να μην διαβάζουμε, απαγορεύεται να διαβάζουμε τα βιβλία των αιρετικών, εσείς τα έχετε κάνει Ευαγγέλιο. Έχω εγώ άνθρωπο που γύρισε στο Πάτριο αλλά έκανε ψευδή εξομολόγηση και τον γνωρίζω προσωπικά, γιατί λέει γύρισε από τα βιβλία του τουλάτου επειδή έβγαλε τις σύμβυλες. Και επειδή μου έβγαλε τις σύμβυλες, μου έχουν πει οι Άγιοι Πατέρες ότι πρέπει να διαβάσουν σόνι και καλά τις σύμβυλες για να πιστέψεις στον Χριστό. Απλά είχαν το σπερματικό λόγο οι αρχαίοι Έλληνες και κάνανε μια θετική κίνηση γιατί ήταν θετικά κινούμενοι προς τον Θεό. Αλλά πουθενά δεν μου λένε οι πατέρες της Εκκλησίας, όλοι αυτοί που αγίασαν με την Παλαιά Διαθήκη που βλαστημάει ο τουλάτος, γι' αυτό πουθενά δεν υπάρχει καμία αναφορά σε Άγιους Πατέρες. Γιατί ξέρετε τι κάνουν αυτοί οι πλάνοι όλοι. Οι Άγιοι Πατέρες μας, για να καταλάβετε, ήτανε Άγιοι. Άγιος γνωρίζετε τι σημαίνει. Δεν γνωρίζετε περισσότεροι από εσάς. Άγιος είναι αυτός που έχει το Άγιο Πνεύμα μέσα του, που είναι Θεοφόρος. Και αυτός που έχει αγάπη Θεού, του Τριαδικού Θεού, του Πατρός, του Υιού και του Αγίου Πνεύματος και αγάπη Χριστού και αγάπη ανθρώπων, που συμβολίζει το Σταυρό, την κάθετη γραμμή που είναι η αγάπη προς το Θεό και την παράλληλη που άνοιξε ο Κύριος στο Σταυρό που είναι η αγάπη στον πλησίον. Εσείς όλοι που ασπάζετε τις αιρέσεις του δεν θα σωθείτε. Δεν πάνε να πηγαίνετε στην Εκκλησία να κοινωνάτε. Και οι Μασόνοι πάνε και κοινωνάνε. Και παίρνουν και σώμα Χριστού, αλλά έρχεται ο Άγγελος και το παίρνει. Δεν υπάρχει χάρη του Χριστού. Ο Κύριος όταν είσαι ανάξιος και πας κοινωνάς ανάξια, δεν είναι στη Θεία Κοινωνία. Έρχεται ο Άγγελος και το παίρνει. Υπάρχουν δεκάδες πατέρικα που μας το λένε αυτά. Γι' αυτό σας κόβουν και από την Παλαιά Διαθήκη όλοι αυτοί, έχουν ένα κοινό χαρακτηριστικό, σας κόβουν και από τα λόγια των πατέρων και εξομοιώνουν τους Άγιους Πατέρες που μυροβλίζουν τα λείψανά τους, που κάνουν θαύματα τα λείψανά τους, που τόσα μεγάλα σημεία έχουν κάνει, που έχουν χύσει το αίμα τους αυτοί οι άνθρωποι, που ήταν όλοι πάμφτωχοι, κανείς τους δεν ήταν πλούσιος, όπως αυτοί που πλασάρονται, που άλλοι έχουν στα καλύτερα μέρη της Θεσσαλονίκης βίλες, ο τουλάτος έχει στο Λουτράκι, ή το συχνός θαμώνας των δαιμονισμένων Ιουδαίων, του Κοέν και της παρέας του, στο Λουτράκι, στο καζίνο, για να εκπαιδεύει τα θύματα και να τα κοροϊδεύει και να μαζεύει τα λεφτά, αυτούς ακολουθείτε. Γιατί σας έχουν φορτίσει πάρα πολλά δαιμόνια χωρίς να το έχετε καταλάβει. Θα μου πείτε πώς, κύριε Λαζάκη μου, το λέτε αυτό. Εγώ θα σας πω πώς. Σας είπα ότι όλα αυτά τα βιβλία τα αιρετικά απαγορεύεται να τα διαβάζουμε. Έχετε ποτέ ανοίξει τα βιβλία της Εκκλησίας, τους Άγιους Πατέρες, τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο, τον Μέγα Βασίλειο, τον Άγιο Γρηγόριο τον Θεολόγο, τους Ευεργετινούς, το πλήθος των πληροφοριών, να ανοίξει η διάνοιά σας, να καταλάβετε πώς βαδίζετε σωστά και πώς θα πολιτευόσαστε εν Χριστώ, που είναι η Ευεργετινή. Δεν το έχετε ανοίξει, γιατί ξέρετε τι λέει μέσα στον τέταρτο Ευεργετινό. Ιώτα ήτα υπόθεση, θα σας τη βάλω παρακάτω, την επισυνάψω, να τη δείτε. Απαγορεύεται να διαβάζουμε βιβλία αιρετικών.
Από τον τέταρτο ευεργετινό υπόθεσης γιώτα ήτα, ο πιστός πρέπει να απέχει τελείως από την ψευδόνιμο γνώση και να μην συναναστρέφεται με αιρετικούς. Ποια είναι η πραγματική κατά Θεόν σοφία? Μερικούς ανθρώπους ωφελεί να ζουν εν απλότητα μακρά των συζητήσεων αυτών. Α. Του Αβά Ισαΐου. Αδελφέ, φύλαξε τον εαυτό σου να μην συνομιλείς με αιρετικούς επιθυμών δίθεν να τους στηρίξεις στην πίστη, μήπως το δηλητήριο των θανατηφόρων λόγων των τραυματίσει το πνεύμα σου και το φρόνημά σου, αλλά ούτε ακόμη και βιβλίο αιρετικών να μην θελήσεις να μελετήσεις, μήπως θανατώσει την ψυχή σου. Στη διδασκαλία που εφωτίστης κατά την ιερά κατήχηση και το άγιο βάθισμα να παραμένει σταθερός, αποστρεφόμενος τελείως την ψευδόνιμη γνώση. Ψευδόνιμος γνώσης εκαλείται κυρίως η αίρεση των γνωστικών, ή την εσυνεδίαζον φιλοσοφικά και χριστιανικά στοιχεία, διακηρύσσοντες ότι αυτοί μόνον κατέχουν την αληθή γνώση, εξού και γνωστικοί, τι ούτε αιρετικοί ήσαν ο Μαρκίων, ο Βασιλιάδης και άλλοι. Η οποία ψευδόνιμος γνώσης αντιστρατεύεται προς την υγιένουσα διδασκαλία, όπως είπε ο Απόστολος Παύλος, Α Τιμοθέου, Α, παράγραφος 10. Β. Του Αβά Μάρκου, η σοφία του κόσμου αυτού είναι μορία ενώπιον του Θεού, όπως είπε ο Απόστολος Παύλος, Α Κορινθίους, Γ 19. Αντιθέτως, η σοφία που προέρχεται εκ του Θεού είναι από άνωθεν, από τον Πατέρα των Φώτων, ως λέγει ο Θείος Ιάκωβος, Α 17, και έχει ως γνώρισμα την ταπεινοφροσύνη. Όσοι επιθυμούν να αρέσουν στους ανθρώπους παραδέχτησαν αντί της Θείας Σοφίας την ανθρωπίνη. Εξαιτίας λοιπόν της ανθρωπίνης αυτής σοφίας καυχόνται και περηφανεύονται εξαπαντήσαντες πολλούς από τους απλουστέρους χριστιανούς. Αυτούς τους απλούς ανθρώπους τους έπεισαν να χάνουν το χρόνο των εις φιλοσοφικάς αναζητήσεις, στηριζόμενοι εις λόγους ανθρωπίνης σοφίας, αντί να προσπαθούν να σωθούν με τους σκόπους της ευσεβίας και την προσευχή. Α Κορινθίων Β, παράγραφος 4. Τούτο κατηγορεί συνεχώς και ο Απόστολος αποκαλών κένωσιν, κατάργησιν του Σταυρού. Ιδού τι γράφει σχετικώς εις την Α προς Κορινθίους επιστολή, ου γαρ απόστηλε με Χριστός βαπτίζειν, αλλά ευαγγελίζεστε, ουκ εν σοφία λόγου, ή να μην κενωθεί ο Σταυρός του Χριστού, Α Κορινθίων, Α 17. Αλλού πάλι λέγει, τα μωρά του κόσμου εξελέξα το Θεός, ή να τους σοφούς κατεσχύν, και τα ασθενή του κόσμου εξελέξα το Θεός, ή να κατεσχύνει τα ισχυρά και τα αγενή του κόσμου και τα εξουθενωμένα, εξελέξα το Θεός και τα μη όντα, ή να τα όντα καταργήσει, όπως μη καυχήσετε πάσα σάρξ ενώπιον του Θεού. Α Κορινθίων, Α κεφάλαιο, παράγραφος 27-29. Εφόσον λοιπόν ο Θεός δεν ζητεί τους λόγους της ελληνικής σοφίας αλλά τους σκόπους της προσευχής και της ταπεινοφροσύνης όπως έχει αποδειχθεί, και εμείς ας απέχουμε τελείως από την ψευδόνιμη γνώση για να μην απομακρυνθούμε επικινδύνως από την περιοχή της σοφίας του Θεού. Εγνώρισα απλοϊκούς ανθρώπους που με την ταπεινοφροσύνη των ανεδείχθησαν σοφότεροι και από τους σοφούς. Ένας άλλος ιδιώτης που ήκουσε την αξία της απλότητος δεν την εμιμήθη με ταπείνωση, αλλά καυχηθείς για την απλότητά του, περιέπεσε στη θεομίσθητη υπερηφάνεια. Εκείνος που καταξευθυλίζει τη σύνεση και καυχάται για την αμάθειά του, δεν είναι μόνο αμαθής κατά τον λόγο, αλλά και κατά τη γνώση. Όπως ακριβώς άλλο πράγμα είναι σοφία λόγου και άλλο φρόνησης, διότι ο τρόπος άλλο πράγμα είναι η αναπλώτηση του λόγου, άλλο δε η έλλειψη φρονήσεως. Εις τίποτα δεν θα βλάψει η αμάθεια του λόγου των ευλαβέστατων άνθρωπων, αλλά και τον ταπεινόφρονα δεν θα ζημιώσει η σοφία του λόγου. Να μην λέγεις δεν γνωρίζω τι πρέπει να κάνω και γι' αυτό δεν ευθύνομαι εφόσον δεν εκτελώ το πρέπον. Διότι αν εξετέλεις όσα καλά σαφώς εγνώριζες, θα σου απεκαλύπτονται εν συνεχεία και τα υπόλοιπα. Η μία πράξη η άγνωστος θα κατενοείται δια της άλλης της γνωστής, όπως ακριβώς συμβαίνει και με τους οικίσκους των αγροτικών οικισμών, εις τους οποίους μετά τον ένα ανακαλύπτομεν τον άλλο. Δεν είναι προς το συμφέρον σου να γνωρίζεις τα επόμενα, πριν προηγουμένως διεπιπόνου εργασίας εκτελέσεις τα προηγούμενα, διότι η γνώση εξ αφορμής της αργίας φουσκώνει τον άνθρωπον από υπερηφάνεια, ενώ η αγάπη οικοδομεί με το να υπομένομεν τα πάντα, όπως το ο ουρανοβάμων Παύλος διδάσκει στην Α Κορινθίων Ι Γ 1-8. Το ένα μετά το άλλο τα αμαρτήματα ενισχύουν τη δύναμη του κακού, όπως ακριβώς και τα αγαθά αυξάνονται για τις μεταξύ των συναφίας και υποβοηθούν τον μέτοχο αυτών στην πνευματική πρόοδο και άλλων. Χωρίς τη διαρκή ενθύμηση του Θεού είναι αδύνατος η πραγματική και γνησία γνώση, διότι η γνώση χωρίς την ενθύμηση του Θεού είναι νόθος. Αυτόν του οποίου η καρδία δεν έχει
μαλακώσει ακόμη από την αγάπη του Θεού, ωφελεί ο λόγος της υψηλωτέρας και λεπτωτέρας γνώσεως, διότι ο άνθρωπος αυτός δεν δύναται χωρίς φόβο να αναλάβει τους σκόπους της μετανοίας. Εις τον πράον άνθρωπον ταιριάζει η ενασχόληση με τα ζητήματα της πίστεως, διότι ο πράος άνθρωπος δεν ενοχλεί τη μακροθυμία του Θεού και δεν ελέγχεται υπό τις συνειδήσεις εξ αφορμής συνεχών παραβάσεων. Γάμα του Αγίου Διαδόχου. Και η σοφία και η γνώση, όπως και όλα τα άλλα θεία χαρίσματα, προέρχονται από το ίδιο το εν και Άγιον Πνεύμα, όμως έκαστον όμως εξ αυτών κατά την άτροπον αυτόνομον και έχει ξεχωριστή ενέργεια επί της ψυχής. Γι' αυτόν ακριβώς τον λόγον εις άλλον μεν έχει δοθεί σοφία, εις άλλον δε γνώσεις κατά το μέτρο της δωρεάς του Αγίου, αυτού Αγίου Πνεύματος. Όπως εξηγεί ο Θείος Παύλος Α Κορινθίους 2 β 4-11, η γνώση λοιπόν συνδέει τον άνθρωπο με τον Θεόν δια της εσωτερικής εμπειρίας, χωρίς να κινεί την ψυχή εις την αναζήτηση των αιτιών των διαφόρων πραγμάτων και να εξοπλίζει αυτήν με την εκφραστική δύναμη του λόγου, ως εκ τούτου και μερικοί εκ των φιλοσόφων της ερήμου των ασκητών φωτίζονται μεν από την έλαμψη της θείας γνώσεως, της οποίας την επενέργεια αισθάνονται εσωτερικώς, χωρίς όμως να ενασχολούνται με θείας και υψηλάς πνευματικάς διδασκαλίας. Το έτερον πάλιν χάρισμα του Αγίου Πνεύματος η σοφία, εφόσον δοθεί εις κάποιον μαζί με την εσωτερική γνώση, αν και είναι σπάνιον το τιούτον, συνοδευομένη και υπό του φόβου του Θεού, αποκαλύπτει αυτά στάφτα στα ενεργεία της γνώσεως, επειδή εκφύσεως ημέν γνώσεις με τη δύναμη της ενεργείας, η δε σοφία με τη δύναμη του λόγου φωτίζουν την ψυχή. Τη γνώση φέρει στην ψυχή η δύναμη της προσευχής, η πολλή ησυχία, η παντελής αμεριμνησία, την σοφία πάλι φέρει η απειλαγμένη από την καινοδοξία μελέτη των λόγων του Θεού και προπάντως η χάρις αυτού, προσφέροντος δωρεάν το χάρισμα της σοφίας αυτού. Ο πνευματικός λόγος προστατεύει την ψυχή από το πάθος της καινοδοξίας, διότι πλουτίζει όλα τα μέλη αυτής με την εσωτερική αίσθηση του θείου φωτός και την καθιστά τόσο ευτυχή, ώστε να μην έχει ανάγκη από την τιμή των ανθρώπων. Εξαιτίας δε αυτού του εσωτερικού φωτός, ο πνευματικός λόγος διαφυλάσσει πάντοτε και την διάνοια από τα επικινδύνους πλάνα της φαντασίας, διότι την μεταμορφώνει ώστε να είναι διαρκώς προσανατολισμένη προς την αγάπη του Θεού. Εξ αντιθέτου, ο λόγος, ο στηριζόμενος στην κοσμική σοφία, προκαλεί τον άνθρωπο ώστε να αγαπά πάντοτε τη ματαία δόξα του παρόντος κόσμου, διότι χαρίζει στους θαυμαστάς του την φιλία των επένων, επειδή δεν έχει τη δύναμη να ευεργετεί την ψυχή με την εσωτερική αίσθηση της μυσταγωγικής εμπειρίας, εφόσον είναι δημιούργημα καινοδόξων ανθρώπων. Θα διακρίνουμε λοιπόν ασφαλώς την μυστική παρουσία του Θείου Λόγου στην ψυχή μας, εφόσον διαθέτουμε τα σώρα των φιλοσοφικών συζητήσεων εις θερμή μνήμη του Θεού, διασιωπής απειλαγμένης πάσης κοσμικής φροντίδος και σκέψεως. Η άποψη αυτή υπενθυμίζει ανάλογο γνώμη του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου, καθήν το θείον σιγή βιούται. Δέλτα του Αβάη Ισαάκ. Πρόσεχε, μη διαβάζει τα δόγματα των ερωτικών, διότι αυτό παρακινεί το πνεύμα της βλαστημίας να σε ενοχλεί. Ο πραγματικός συνετός και μυαλωμένος άνθρωπος είναι εκείνος που αντελήφθη καλώς ότι υπάρχει τέρμα της παρούσης ζωής και σπέβει να θέσει και αυτός τέρμα εις τα σφάλματα και τα ελαττώματά του. Διότι ποια γνώσης και σύνεση είναι μεγαλύτερα από αυτήν? Το να σοφιστεί δηλαδή κανείς να εξέλθει της παρούσης ζωής προς την αιωνιότητα, χωρίς να έχει φθαρεί από την αμαρτία, χωρίς να έχει μειανθεί κανένα μέλος του από την οσμή των επιθυμιών του κόσμου αυτού και χωρίς να έχει ρυπανθεί η ψυχή του από τη φαινομένη και εσωτερική και εξωτερική αυτού γλυκύτητα, άνθρωπος που έχει εκλεπτεί τα διανοήματά του και κατόρθωσε να κατανοήσει όλα τα μυστήρια της φύσεως, επέτυχε δε πολλές εφευρέσεις και ερμήνευσε επιτυχώς τα διάφορα φαινόμενα, εφόσον εξακολουθεί να έχει την ψυχή του σκεπασμένη από το ρήπο της αμαρτίας και δεν επληροφόρησε η συνείδησή του διαγαθών τι, ο άνθρωπος αυτός που επιδιώκει να κατανοεί την τελειότητα με τας γνώσεις του και την ελπίδα του κόσμου, είναι από όλους ο πλέον απερίσκεπτος, διότι ούτε ποτέ γεύτη ούτε ελπίζει στα μέλλοντα αγαθά, ότι ούτως μόνο από τους ομοίους του δύναται να χαρακτηριστεί ως συνετός. Ερώτησης του αυτού.
Ποιος είναι αυτός που έχει φωτιστεί στα σκέψεις του και στους σκοπούς του? Εκείνος που ανεκάλυψε την πικρία η οποία κρύπτεται στην γλυκύτητα του κόσμου και εμπόδισε το στόμα του ώστε να μην πει από το ποτήρι αυτό? Εκείνος που πάντοτε φροντίζει για τη σωτηρία της ψυχής του και δεν σταματά το δρόμο της ασκήσεως και της αρετής μέχρι ότου φύγει από τον κόσμο αυτόν, αυτός τέλος που κλείει τα στήρα των αισθήσεών του για να μην εισέλθει ποτέ δια αυτόν ο πόθος του παρόντος βίου και κλέψει τους θησαυρούς του. Έψιλο, του Αγίου Εφραίμ. Αδελφέ, ούκεν πολυμάθεια γραμμάτων εστί η σοφία, αλλά καθώς γέγραπτε, αρχή σοφίας φόβος Κυρίου. Το δε γνώμενόμον διανοίας εστίν αγαθής, πίστης γάρ τίκτη διάνοια αγαθήν, διάνοια δε αγαθέ, ποταμός ύδατος ζώντος και οκτισάμενος αυτήν εμπληθιστήσατε των υδάτων αυτής. Ούκα στη σοφία, ούκα στη φρόνησης, εν θα φόβος Κυρίου, ούχ υπάρχει. Πλεισμονή γαρ σοφίας το φοβήστε τον Κύριον, αυτό δε η δόξα εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κάποτε ο Άγιος Εφραίμ πήγε σε έναν αιρετικό, πιθανότατα στη μέρα του Αρίου ή του Νεστορίου. Και του λέει, μου δίνεις το βιβλίο που έχεις γράψει να το διαβάσω. Φωτισμένος από το Άγιο Πνεύμα. Ο Άγιος Εφραίμ που τον εξισώνουν με τα πρόσωπά τους δεν τρέπονται. Πήρε το βιβλίο, του λέει θα στο επιστρέψω. Του έβαλε ψαρόκολλα, το κόλλησε και μετά του το επέστρεψε. Για να καταστρέψει την αίρεσή του. Εγώ δεν μπορώ να πάρω τόσες χιλιάδες βιβλία που έχει βγάλει ο Κύριος του Λάτος ή ο Λιακόπουλος να τα καταστρέψω. Όμως ο Χριστός μου έχει δώσει λόγο. Και επειδή έχουμε σύλλογο και κάνουμε και απολογητική, γιατί λυπάμαι που το λέω, θα μου πείτε γιατί δεν το έκανε ένας ιερωμένος. Δηλαδή αν με βλέπατε εμένα με ράσο, θα με δεχόσαστε περισσότερο, θα με δεχόσαστε. Αύριο μπορεί να γίνω και μοναχός. Και θα τα πω αυτά που σας λέω, ακόμα και καλύτερα, αν φορέσω το αγγελικό σχήμα, θα σας τα μεταφέρω και εκεί, και τότε, ακόμα καλύτερα, γιατί τότε θα υπάρχει πλουσία η χάρη του Θεού. Εάν γίνω, λέμε. Απλά σας το λέω για να καταλάβετε ότι όλα αυτά τα βιβλία η πρώτη κίνηση που θα κάνετε είναι να τα εξαφανίσετε. Και αν κάποιοι σας πούνε έχουν εικόνες και ο Λαζάκης επειδή έχει εικόνες ή έχει την Αγία Κατερίνη, ο Βλάστημος ο Λαζάκης σας λέει να τα κάψετε και αυτά, όχι. Θα πάρετε και θα βγάλετε αυτά που λένε για τον Χριστό. Αλλά δεν ξέρετε να κάνετε επιλογή. Καταλάβατε. Γιατί έχετε πεστήμα. Δεν μπορείτε να κάνετε διάκριση. Πρέπει να τα φέρετε σε εμάς να σας πούμε. Για να μην το χρησιμοποιήσουν εναντίον μας, γιατί ήδη το κάνανε, γιατί όταν ο πατέρας Κλεομένης είπε σε αυτόν τον άνθρωπο κάψε το βιβλίο του τουλάτου, αυτός θεώρησε ότι ο πάτερ είναι κακός και λέει ο πάτερ μου είπε να κάψω το βιβλίο. Και μέσα έχει λόγια άγια και τα λοιπά. Προσέχτε, γιατί τα δαιμόνια είναι πολύ μεγάλα και είναι πολύ δύσκολο να φύγουν από μέσα σας. Θέλετε πολύ σπουδή, θέλετε πολύ μαθητεία. Γιατί πρέπει να το συνειδητοποιήσετε ότι έχετε γίνει κατοικητήρια δαιμόνων. Δεν μπορώ να σας τα πω με περισσότερη αγάπη και με άλλο τρόπο. Αγαπητοί μου φίλοι, όσοι είστε μαθητέ του τουλάτου και θα τα ακούσετε, ο αιρεσιάρχης δεν αλλάζει. Ούτε ο Λιακόπουλος μετανοεί. Ούτε ο τουλάτος μετανοεί. Ούτε η Βέρα Άντλερ μετανοεί, είναι οχήτρια. Οι αιρεσιάρχες είναι κανόνας αυτό. Το λένε οι Άγιοι της Εκκλησίας. Δεν μετανοούν. Η κόντρα που γίνεται με αυτούς και με τα λεγόμενά τους είναι για να γλιτώσετε εσείς, για να μην πάτε στην αιώνια απώλεια εσείς, να μην χάσετε την ψυχή σας, να ξυπνήσετε και μην ακούτε το Λαζάκι. Ο Λαζάκης θα σας τα φέρνει όλα γραμμένα. Τι λένε οι Άγιοι? Δεν θα σας λέω λόγια δικά μου, θα σας λέω κοιτάξτε ο τάδε Άγιος είπε αυτό. Το τάδε βιβλίο της Ορθοδόξου Πίστεως και κανένα άλλο αναφέρει αυτό. Καταλάβατε? Έτσι, για να μπορέσετε να γλιτώσετε αυτή τη μεγάλη παγίδα, γιατί λοιπόν που το λέω, το Άγιο Πνεύμα δεν έρχεται στην ψυχή σας. Όλοι όσοι πηγαίνουν στον τουλάτο έχουν ένα πνεύμα ιησέως, το οποίο σας το έχει μεταδώσει, γιατί όλοι οι αιρεσιάρχες κρύβεται πίσω τους το δαιμόνιο της ιησέως και του εγωισμού και της πλάνης, το οποίο μεταδίδεται και σε εσάς. Σε όποιον αποδεχτείς, σε αυτόν ανήκεις πνευματικά και τα δαιμόνια που έχει περνάνε μέσα σου. Εγώ θα σας στείλω κατευθείαν και σας το λέω και σας το τονίζω στα βιβλία των Αγίων της Εκκλησίας. Γιατί όλοι όσοι είχαν φουσκωμένα μυαλά έτσι την πάτησαν
και πέσανε σε πλάνη. Και συνεχίζουμε. Το λευκό αδελφάτο, για να μιλήσει στην ανθρωπότητα, στέλνει νέφης τύφη δαιμονίων στα μυαλά των ανθρώπων μέσω μασονικών στοών. Αυτό θα τα δείτε αν πατήσετε λευκό αδελφάτο σαμπάλα του Γέρμακ που έχουμε βγάλει. Όχι όπως τα λέει ο Λιακόπουλος, όπως τα πήραμε από το Γέρμακ εμείς κανονικά. Λοιπόν, στέλνουν τα δαιμόνια στα μυαλά των ανθρώπων, αλλά στέλνουν και με τεχνομαγία από δορυφόρους. Στέλνουν και με μάγους οι οποίοι έχουν μοιηθεί στο λευκό αδελφάτο. Ο Τουλάτος πήγε εκεί που πήγε στο Σαϊντ Μπάμπα και είπε, λέει, ότι σε άλλο του βίντεο, ότι πρέπει να μπεις μέσα για να τους μάθεις ποιοι είναι, να τους αποκωδικοποιήσεις. Και λέει ότι πολεμάει τον αντίξοδο. Δεν πολεμάει τον Χριστό. Το Χριστό πολεμάει ο Τουλάτος. Εκμεταλλεύεται τον Αντίχριστο. Γιατί ο Αντίχριστος, κύριε Τουλάτο, θα εκμεταλλευτεί τη μετεμψύχωση. Θα εκμεταλλευτεί την μετεμψύχωση και θα πει, εγώ είμαι ο Χριστός της νέας εποχής. Ταυτόχρονα είμαι ο Δίας, ταυτόχρονα είμαι μετεμψύχωση του Μωάμεθ, ταυτόχρονα είμαι μετεμψύχωση του 7ου Βούδα, ταυτόχρονα είμαι ο Κρίσνα, ταυτόχρονα είμαι ο, και εγώ δεν ξέρω τι, ψευδοϊνθιουιστική θεότητα, η Κάλλη, και θα ενσαρκώσει όλους τους θεούς δαίμονες που κατ' εμάς, κατά την Παλαιά Διαθήκη που βλαστημάς. Ο 95ος Ψαλμός παράγραφο 6, οι θρησκείες των εθνών, εισή δαιμόνια. Δεν υφίσταται μετεμψύχωση. Και θα σας πω εγώ κάτι, για να καταλάβετε, γιατί το είπε ο ίδιος ο Χριστός στο Ευαγγέλιο. Από αυτά τα 4 πρώτα στοιχεία είναι φθαρτά, ενώ τα άλλα 3 είναι άφθαρτα και αιώνια. Δηλαδή είναι φανερή η σύνδεση και η προέλευση της θεοσοφίας από την Ινδουιστική φιλοσοφία. Τι όμως λέγουν οι θεοσοφιστέ δια τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό? Πιστεύουν ότι είναι Θεός και σωτήρ του κόσμου? Πιστεύουν ότι ήλθε εις τη γη και ότι μόνον Αυτός μπορεί να σώσει τον άνθρωπο? Απάντηση: λέγουν ότι ούτως είναι ένας εκ των εκπαιδευτών ή μισθών, οι οποίοι κατά καιρούς επεσκέπτονται τον άνθρωπο. Διδάσκουν ότι ο Θόθ, ο Ερμής ο Τρισμέγιστος, ο ιδρυτής της Αιγυπτιακής θρησκείας, ο Ζωροάστρης, ο Ορφεύς, η Μήθρα, ο Κρίσνα, ο Βάκχος, ο Όσυρης, ο Μωάμεθ και ο Χριστός είναι όλοι μεγάλοι μύστες. Λέγουν ότι ο Χριστός δεν πρόκειται ποτέ να ξαναέλθει και ότι ήδη τον ακολούθησε ένας άλλος εκπαιδευτής, ο Ινδός Κρισναμούρτη, ο τελευταίος κατά τους προσφάτους χρόνους μαζί με τον άλλον μύστη, τον διαβόητον Μαχαράση, αρκετά απεισχόλησε τον παγκόσμιον τύπο. Τι λέγουν οι θεοσοφιστές για την Αγία Γραφή? Η Άννη Μπεζάντ λέγει ότι θεωρεί τα συνδικάς γραφάς ως αρχή πηγή όλων των γραφών και θρησκειών. Η Δέλπα Βάσκης ρητός μας λέγει: διδασκαλία των Ευαγγελίων ακόμα και της Παλαιάς Διαθήκης έχουν ληφθεί εξ ολοκλήρου από το βιβλίο του Ενόχ. Η απόκριφη σημασία από τη γέννηση μέχρι τις τελευταίες λέξεις του Δευτερονομίου είναι συμβολική αφήγηση των φύλων και μια αποθέωση του φαλισμού με αστρονομικάς και φυσιολογικές προσωποποιήσεις. Η μισή όμως που αφιερώνουμε τη ζωή μας στη μελέτη των γραφών, δεν μπορούν να μην βρούμε πουθενά αυτά που αναφέρει η Μπλαβάσκη. Ίσως διότι όλοι οι οπαδοί του σκότους βλέπουν σε κάθε λέξη αντικείμενων και σύμβολων όχι εκείνο που αντιπροσωπεύουν, αλλά αυτό που τους συμφέρει. Δυστυχώς διότι ότι υπηρετούν τα σχέδια του αιωσφόρου. Ας δούμε τώρα μία άλλη ερώτηση. Πιστεύουν οι θεοσοφιστές εις την μετασάρκωση? Βεβαιότατα, κατά αυτούς, η ζωή του ανθρώπου είναι μία συνεχής και αδιάκοπος αλυσίδα. Ο άνθρωπος ο οποίος διαπράττει αδικίες στη μία ζωή, τιμωρείται στην άλλη και σε κάθε άλλη παρακάτω. Το κακό είναι ότι υπάρχουν και μερικές ομάδες θεοσοφιστές, οι οποίοι πιστεύουν ότι ο αποθνήσκων θεοσοφιστής μπορεί να μετασαρκωθεί σε σώμα ζώου. Και κατά προτίμηση τι νομίζετε? Του γαϊδάρου. Να ποια είναι η κύρια αιτία της υπάρχουσης σήμερα ζωοφιλίας και δι της σκυλολατρίας. Ας δούμε τώρα όμως τι λέει η θεωρία της μετασαρκώσεως. Είναι πεδαριώδης και αβάσιμος, διότι δημιουργεί μια βάσιμη αισιοδοξία ότι δήθεν ο άνθρωπος, αν δεν τελειοποιηθεί στην παρούσα ζωή, θα τελειοποιηθεί αργότερα με τα διαδοχικά μετασαρκώσεως. Ανοητότερο δεν υπάρχει, διότι αν τώρα
που είναι άνθρωπος λογικός και ελεύθερος, δεν μπορεί να τελειοποιηθεί, πώς θα τελειοποιηθεί όταν αυτός μετασαρκωθεί σε σκύλο, γουρούνι και μουλάρι? Δεύτερον, αν είχαν περάσει μετασαρκώσεις θα πρέπει να ενθυμούμεθα. Κανείς όμως δεν ενθυμείται. Τρίτον, λέγουν οι θεοσοφιστές, οι άνθρωποι που έχουν θλίψει και βάσανα στην παρούσα ζωή τιμωρούνται διότι σε άλλη προηγούμενη ζωή τους υπήρξαν αμαρτωλοί. Αλλά το να υποφέρει κανείς στην παρούσα ζωή οφείλεται σε πολλά αίτια, ψυχοσωματικά, αν σε συνθήκες της ζωής κλπ. Έπειτα, γιατί να δεχτώ ότι τα βάσανα της ζωής αποτελούν θετική απόδειξη ότι είναι καρπός μιας προηγούμενης ζωής και θερίζει εκείνο που έσπηρε σε προηγούμενη μετασάρκωση, και να μην δεχτώ ότι αν υποφέρω εδώ αδίκως και ανετίως θα ανταμυφθώ εις την άλλη ζωή την αιωνίων? Έπειτα θα είτε σκληρών και άδικων και απάνθρωπων να καταδικαστώ για πράγματα που δεν ενθυμούμε τι έπραξε. Τέταρτον, πώς είναι δυνατόν να διδαχθεί ο άνθρωπος από την πέραν της προηγούμενης ζωής και να βελτιωθεί αφού δεν ενθυμάται τίποτε από αυτήν? Με τα σαλεπαλλήλους μετασαρκώσεις και περιπλανήσεις του αιώνας ή με την αγιάζουσαν χάρη του Παναγίου Πνεύματος θα τελειοποιηθούμε από τον προσωπικό μας αγώνα για να ομοιράσουμε στον Τριαδικό Θεό τον Πατέρα Υιόν και Άγιο Πνεύμα? Εδώ τώρα ας μιλήσουμε για την Δευτέρα Παρουσία. Εάν υφίστατο μετασάρκωσης, τότε η ψυχή η οποία έχει πάει σε πολλά σώματα, σε ποιο σώμα θα αναστενόταν? Αφού γνωρίζουμε στην Ορθόδοξη παράδοσή μας ότι Δευτέρα Παρουσία κάθε ψυχή θα πάει στο σώμα το οποίο θα αναστηθεί και στο οποίο ζούσε. Μήπως πιστεύουν οι Ινδουιστές ότι θα αναστηθούν σκυλιά, γουρούνια, τράγοι και διάφορα ζώα? Μήπως έχουν αυτή την πλάνη? Αν και δεν πιστεύουν καθόλου στην Ανάσταση. Εδώ βλέπουμε τη μεγάλη πλάνη του Αιωσφόρου, ο οποίος καταρρύπτει το δόγμα της Αναστάσεως των νεκρών και την Ανάσταση του Χριστού για να πάρει πάρας πολλάς ψυχά στην κόλαση και γι' αυτό αναμοχλεύει και αναμασά θεωρίες και φιλοσοφίες διαμέσου της θεοσοφίας. Εάν εσύ έχετε περάσει με την ψυχώσεις, η Δευτέρα θα παρουσία θα γίνει μια φορά. Πόσες ψυχές, η ψυχή σας αυτή, σε ποιο από όλα τα σώματα θα αναστηθεί? Ένα σώμα ζούμε εδώ, μία ψυχή έχουμε. Πεθαίνουμε, πηγαίνουμε στα τέσσερα στοιχεία στα οποία συνετέθημεν από συντηθέμεθα, όταν γευθούμε τον υλικό θάνατο, η ψυχή μας φεύγει και πηγαίνει σε προσωρινό μέρος, και όχι η αίρεση που λέει ο Κύριος του Λάτος, ότι όταν κάποιος κολλαστεί, κολλάζεται και ο άγγελός του. Δεν τα αναφέρει πουθενά αυτή η παράδοση. Το αναφέρει στο κόκκινο βιβλίο του. Άλλη αίρεση που έχουν πλανηθεί πολλοί. Καταλαβαίνετε λοιπόν τι γίνεται? Δεν υπάρχει μετεμψύχωση, δεν υφίσταται τίποτα τέτοιο. Και όλα αυτά είναι σχέδια του Λευκού Αδελφάτου για να σε σπίσει μέσω της μετεμψυχώσεως ότι ο Χριστός της νέας εποχής θα είναι αυτός ο πραγματικός Χριστός. Αυτόν ο του Λάτος, είτε ηθελημένα είτε όχι, ακολουθεί. Γιατί αυτά που κάνει και βάζει τα μουσάκια για να μοιάζει με το Δία και κάτι άλλο, αυτά τα πράγματα είναι αντίχριστα, ανορθόδοξα, αιρετικά, και αυτά που φοράει τις κόκκινες τις άσπρες χλαμίδες και θέλει να πλασαριστεί σαν μύστης, δείχνει πλέον την καταγωγή του και την αίρεσή του. Και βάζει σαν προσωπείο τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό. Και ότι δήθεν λατρεύει τον Χριστό. Δεν τον λατρεύουν έτσι τον Χριστό. Σας το ξαναείπα. Και συνεχίζουμε. Κάποτε, όταν κατήγγειλε ο Αποστόλης αυτό, συγχωρεμένος, τον ήξερε πολύ καλά του Λάτο, μας είπε ο Αποστόλης ότι συνεργάζεσαι με ένα μάγο, αλλά μας το είπανε κι άλλοι. Η γυναίκα του στρατηγού από τον πύργο, όταν τσακωθήκατε, έπιασε τα μαλλιά σου. Και τι γίνανε τα μαλλιά σου? Να το πω στον κόσμο που δεν το γνωρίζει. Φίδια γίνανε τα μαλλιά σου. Εξασκείς και τη μαγεία. Γνωστός μαύρος μάγος μας αποκάλυψε σε φίλου μου ότι ο του Λάτος ασχολείται με λευκή μαγεία. Εγώ πιστεύω ότι δεν ασχολείσαι μόνο με λευκή. Ασχολείσαι πολύ πλευρά με τη μαγεία. Γιατί αν έχεις σχέση με αυτό το μαύρο μάγο τότε και έκανες αυτά,
Φαντάσου τώρα τι δαιμόνια ρίχνεις στους ανθρώπους. Αλλά εμένα, όσα δαιμόνια και να μου ρίξεις, θα σπάσεις τα μούτρα σου. Γιατί από πίσω μου είναι ο Χριστός, η Παναγία και τα αδικημένα θύματά σου που βοούν. Και η δικαιοσύνη είναι με το μέρος μας. Τόλμησε και κάνε μαγεία. Όλοι επάνω σου θα επιστρέψει. Και αν αρχίσουν και προσεύχονται οι αγιορείτες να σε ξεκαθαρίσει ο Χριστός και η Παναγία, ετοιμάσου να πας στην κόλαση αν δεν σταματήσεις και δεν μετανοήσεις. Γιατί ήδη ενεργοποιώ τους γεροντάδες στο Άγιο Όρος να κάνουν όλη προσευχή και το στέλνω μήνυμα να το πούνε, να σε αποκαλύψει ο Χριστός και η Παναγία, να σταματήσεις να πλανάς τον κόσμο και να τον οδηγείς στην κόλαση. Γύρισες και είπες ότι θέλεις να κάνεις δική σου διάσταση, να εφευρέσεις. Αυτά τα λένε οι αποκρυφιστές, οι σαμπαλιστές, για να τους γλιτώσεις από τον Αντίχριστο, από το χάραγμα του Αντιχρίστου. Μετά παραφράζεις και άλλα και λες, πάρτε πρώτα τις κάρτες και όλα αυτά τα συστήματα, που αυτά εμείς το έχουμε δηλώσει και το κάνουμε και στην πράξη. Διώχνουν τη Θεία Χάρη και την άρνηση Χριστού, όπως το Αφημί και το Άμκα, αλλά πώς θα χειρίζεσαι τα λεφτά σου που παίρνεις από τα αθώα, από τα θύματα, όχι τόσο αθώα, πεπλανημένα θύματα που αντί να πάνε στο Χριστό και αντί να κοιτάξουν να βοηθήσουν ένα φτωχό, κοιτάξουν να τα δώσουν τα λεφτά στο γόητα, στο μεγάλο μίστη. Άρα και αυτοί δεν είναι άμυροι των ευθυνών τους. Γι' αυτό λοιπόν δεν θα μπορέσεις να επιτύχεις περισσότερα από την καταστροφή έχεις κάνει. Και μην προσπαθείς τώρα να πεις ότι είσαι με τον Αντίχριστο και ότι θα τον πολεμήσεις και τέτοια. Μαζί του είσαι του ΝΑΤΟ. Και μην εξαπατάς τον κόσμο, γιατί οι αιρέσεις που έχεις γράψει είναι οι θεολογίες του Αντιχρίστου. Το να λες ότι ο Χριστός είναι Έλληνας, ενώ εμείς έχουμε το Ευαγγέλιο και μας λέει εκ της ρίζης η ΕΣΕ, και να λες ότι η Παναγία είναι Ελληνίδα, ανυπόστατα πράγματα, γιατί ο Χριστός να μας το πει ότι είναι Έλληνας. Και να λένε όλοι οι Άγιοι που αγιάσανε και τους προσκυνούμε, ότι εγώ διάλεξα, λέει ο Κύριος, το γένος των Εβραίων, για να είναι αναπολόγητη εν ημέρα κρίσεως και να μην μπορούν να πούνε τίποτα, ότι βγήκα από το γένος το δικό τους. Άλλο αναγκάλιασε και εμάς τους Έλληνες, αναντήρητο και αναμφισβήτητο γεγονός. Αλλά εδώ είναι οι παγίδες του Λευκού Αδελφάτου και οι παγίδες του Ρότσιλ και των επιτελείων του και αυτοί που σου στέλνανε τις οικονομικές επιταγές από το Ισραήλ, γιατί αν ήσουν έντιμος και αν ήσουν άντρας όχι χριστιανός και πραγματικά μετανοημένος χριστιανός, θα έλεγες, εμένα μην με ξανακούσετε, γιατί ένας που έχει κάνει ψευδοδιδασκαλίες σαν εσένα, καταρχήν δεν έχεις μετανοήσει. Τι πηγαίνεις και παρακαλά στο νέο ημερολόγιο να σε κοινωνήσουν. Και από ό,τι πληροφορούμε θα σε διώχνουν κιόλας. Και σου λένε δεν μπορούμε να σε κοινωνήσουμε γιατί έχουμε εντολή επειδή είσαι αιρετικός. Στο νέο παπικό πηγαίνεις και λες ότι είσαι με τον Χριστό, μας κοροϊδεύεις του λάτου. Έχεις βρει πολύ αφελής και κοροϊδεύεις. Λόγω της καταγωγής σου, επειδή είσαι κεφαλονίτης, και εμείς γνωρίζουμε πολύ καλά ότι τους κεφαλονίτες και οι Εβραίοι τους φοβηθήκαμε, και επειδή γνωρίζω κι άλλον κεφαλονίτη, πολύ ραδιούργο, ο οποίος έχει κάνει αυτά τύπου κιμπούτς με γιόγκα και τέτοια στην Κεφαλονιά, βλέπω ότι η δολιότητα έχει σπάσει όλα τα ρεκόρ και όλα τα επίπεδα. Γι' αυτό λοιπόν αν είχες πραγματική μετάνοια θα το έκανες. Δυστυχώς δεν το κάνεις. Κάποτε έστειλες και την αδελφή σου να κάνουμε συνεργασία επειδή είχες πάρει και DVD από μένα, αλλά δεν τα χρησιμοποίησες σωστά, τα χρησιμοποίησες για άλλους λόγους. Όχι για να ενημερώσεις τον κόσμο, τα χρησιμοποίησες για να παγιδεύσεις τον κόσμο. Εάν το ήξερα τότε, αλλά δυστυχώς είχες στείλει δαιμόνια σε πολλούς, και μας παραπλάνησαν όλους και λέγαμε άστον, αφού λέει κάτι για τον Χριστό δεν πειράζει άστον. Όχι, τώρα θα στυλιτευτείς μέχρι εκεί που δεν πάει. Όχι εσύ, ο οποιοσδήποτε πηγαίνει κόντρα στον Χριστό, στο λόγο του Ευαγγελίου, στην Αγία Γραφή, Παλαιά και Καινή Διαθήκη,
και όποιος πολεμάει την Ορθοδοξία. Το τίμημα το γνωρίζουμε όλοι. Θα είναι θάνατος. Λοιπόν, γι' αυτό εγώ δεν συνεργάστηκα μαζί σου και στο μετέφερα, στο είπα στην αδελφή σου. Και σου είπα, της είπα, δεν μπορώ να συνεργαστώ με τον Τουλάτο, γιατί έχει βγάλει αυτά τα βιβλία, το άσπρο που έχει βγάλει και λες μέσα για τα τσάκρα και λες δεν γνωρίζετε εσείς, εγώ γνωρίζω και χίλια δυο άλλα πράγματα τα οποία δεν τα δέχεται η Ορθόδοξη Εκκλησία και είναι αίρεσεις. Όλες αυτές είναι εποχήτικες θεωρίες περί τσάκρας, πενενεργειών και αυτά και αυτές είναι αίρεσεις και γι' αυτό και μόνο το λόγο πρέπει να φεύγουν μακριά σου, γιατί μοιείς τον κόσμο στο νεοεποχήτικο πνεύμα της νέας εποχής, που ο κορμός της νέας εποχής για τους αφελείς ημιμαθείς που σε ακολουθούν είναι αυτό, η μοίηση στα τσάκρας, στις ενέργειες, στο τρίτο μάτι, στο ηλιακό πλέγμα και στα άλλα επόμενα πέντε τσάκρα. Λοιπόν, και όπως λέει στο βιβλίο του Τεξ Μάρς που σας αποκωδικοποιεί, το άνοιγμα του τρίτου ματιού είναι η μοίηση στο νεοσφόρο, η μοίηση στο τρίτο εξάρι είναι η επικοινωνία με τον όν τον νεοσφόρο, το οποίο εσείς θα λέτε αύριο, εσύ νεοεποχήτη του λάτε, που έχει σπουδάσει και στην Astana Foundation στην Καλιφόρνια, αν δεν κάνω λάθος, νεοεποχήτικο οργανισμό της νέας εποχής, που προαγάγει το Χριστό της νέας εποχής και τις λατρείες του, με τις ενέργειες και τα τσάκρα για αυτά, θα είναι η θεολογία και η σποδή του Αντιχρίστου. Έτσι θα μπει στον κόσμο. Εσύ τον μοιείς να δεχτεί το Χριστό της νέας εποχής. Και γι' αυτό είσαι άκρος επικίνδυνος και πρέπει να φύγουν από κοντά σου. Τα βιβλία σου γέμουν αιρέσεις, όπως η πίστη σε εξωγήινους, που δεν πιστεύει η Εκκλησία την ύπαρξη εξωγήινων, είναι δαίμονες ή μεταλλάγματα. Έχω βγάλει ειδικό DVD, το έχω δώσει, βέβαια δεν τα δέχεσαι όλα, αλλά εμείς τα έχουμε πάρει από πληροφορίες από εκεί μέσα. Αναφορικά με τον Άλιστερ Κρόουλι, θα ήθελα να σας πω πως αυτός ο άνθρωπος έγραψε άφθονα βιβλία και επιστολές, αλλά η σχετική από όλες ήταν η πιο σχετική παρακάτω δήλωση. Υπάρχουν όντα με νοημοσύνη και δύναμη μιας ανώτερης ποιότητας πέρα από οτιδήποτε μπορούμε να αντιληφθούμε ως άνθρωποι. Τα όντα αυτά δεν βασίζονται κατά ανάγκη σε εγκεφαλικές και νευρικές δομές που γνωρίζουμε. Η μοναδική ευκαιρία λοιπόν για την ανθρωπότητα να προοδεύσει εξ ολοκλήρου είναι πιθανή μόνο αν οι άνθρωποι ανοίξουν επικοινωνία με τέτοια όντα. Ο Κρόουλι είναι ένας από τους πρώτους μάγους που μίλησε ανοιχτά για θεούς από άλλους πλανήτες ή γαλαξίες. Στην πορεία των όσων έκανε, πραγματοποίησε τη λεγόμενη εργασία τη Σαμαλάνδρα. Από τον Ιανουάριο έως τον Μάρτιο του 1918 ξεκίνησε μία από αυτές τις πολύ περίτεχνες μαγικές τελετουργίες στο δυτικό Central Park της πόλης της Νέας Υόρκης, όπου τουλάχιστον μία οντότητα εμφανίστηκε στο φυσικό επίπεδο. Με άλλα λόγια, αυτό το όν πέρασε στη δική μας διάσταση μέσα από μία πύλη που ο Κρόουλι και ο συνεργάτης του άνοιξαν. Δημιούργησαν μία σχισμή στο ύφασμα του διαστήματος και του χρόνου για να εισέλθει μέσα σε αυτό το πλάσμα, το οποίο σύμφωνα με ένα σκίτσο που σχεδίασε ο ίδιος ο Κρόουλι έμοιαζε κάπως έτσι. Μήπως αυτή η μορφή σας είναι λίγο πολύ γνωστή, αν και τα μάτια είναι λίγο διαφορετικά, θυμίζει έντονα τον κλασικό γκρίζο εξωγήινο. Η οντότητα αυτή παρουσίασε τον εαυτό της με το όνομα Λαμ. Όταν πέθανε το 1947 ο Κρόουλι, ο διάδοχός του έγινε ο Κένεθ Γκραντ, που πήρε την ηγεσία του ότο, του τάγματος δηλαδή, του ναού της Ανατολής και αποτελεί την εξωτερική διοίκηση του τάγματος μέχρι σήμερα. Σύμφωνα με αυτά, ο ΛΑΜ είναι ο σύνδεσμος ανάμεσα στα αστρικά συστήματα του Σύριου και της Ανδρομέδας. Ο ΛΑΜ είναι η θύρα για το κενό. Ο αριθμός του είναι το 7, που στην Γκαματρία, η οποία είναι το ιδανικό αριθμητικό σύστημα των Ιουδαίων και των Μασόνων, είναι ο αριθμός του τίποτα. Ο ΛΑΜ είναι από τότε, είναι από τους μεγάλους αρχαίους και υπόψη του είναι αναγνωρίσιμη, η όψη του είναι αναγνωρίσιμη στους κατόχους των Άτια. Ο ΛΑΜ έχει κληθεί να ολοκληρώσει τη δουλειά του ΕΟΑΣ σαν μία αντανάκλαση
του Εώας που είναι το «Ον» που υπαγόρευσε το βιβλίο του νόμου στον Άλιστερ Κρόουλι, θεωρείται σαν ο πρόδρομος του νέου αιώνα. Ο Εώας είναι ένα πνεύμα, δεν είναι ανθρώπινο «Ον». Δεν αφήσετε κανέναν να σας πει ότι η μαγεία δεν είναι αληθινή. Η μαγεία είναι αληθινή, αλλά δεν προέρχεται από εκεί που οι περισσότεροι μάγοι νομίζουν, δηλαδή από τον ίδιο τους τον εαυτό ή από αυτές τις ψευδοεξωγήινες οντότητες. Στην πραγματικότητα προέρχεται από το σκοτεινό βασίλειο των δαιμόνων και λειτουργεί εντελώς παραπλανητικά. Σήμερα κάποιες ομάδες που πιστεύουν πως επηρεάστηκαν από τον Άλιστερ Κρόουλι πιστεύουν και προσελκύοντας την συνειδητότητα του ΛΑΜ είναι ο καλύτερος τρόπος για να διευκολύνουν την άφιξη της εωσφορικής γνώσης σε σχέση με την ανθρώπινη εξέλιξη. Γνωστικοί λέγονται όλοι όσοι πιστεύουν στη σωτηρία του ανθρώπου με τη μυστική γνώση, εξού και η αίρεση των γνωστικών. Αυτό λοιπόν που οι οπαδοί του Κρόουλι λένε είναι όταν θελήσεις να προσεγγίσεις τη γνώση του εωσφόρου πρέπει να έρθεις σε επαφή με αυτήν τη συνειδητότητα του ΛΑΜ. Σύμφωνα με τον Kenneth Grant, να τι πρέπει να κάνει κάποιος για να πετύχει αυτό, να κατέχει πρώτον ένα πορτρέτο του ΛΑΜ και να κοιτάξει έντονα μέσα στα μάτια του. Ο Grant λέγει το εξής: το να κοιτάς μέσα στα μάτια αυτής της οντότητας είναι σαν να προκαλείς μια ισχυρή επαφή. Εκείνος που έχει επικοινωνία με το ΛΑΜ θα αισθανθεί μια αίσθηση απώλειας βαρύτητος και μια ελαφρότητος του σώματός του, το οποίο στη συνέχεια πέφτει και απορροφάται από μια δίνη. Γνωρίζω επίσης ότι πολλοί από εσάς θα έχετε ακούσει τις αναφορές από αυτόπτες μάρτυρες που λένε ότι αν κοιτάξει κάποιος μέσα στα μάτια του γκρίζου εξωγήινου θα νιώσει ένα συνέστημα ελαφρότητος γιατί χάνει κάθε αίσθηση χώρου και χρόνου. Είναι προφανές πως υπάρχει ένας έντονος συσχετισμός ανάμεσα σε αυτές τις οντότητες ΛΑΜ και τους γκρίζους εξωγήινους που είναι ίδια ακριβώς οντότητα. Με τις ίδιες σκοπιμότητες, μήπως οι γκρίζοι χρησιμοποιούνται για να επεκτείνουν τις αιωσφοριστικές σκοπιμότητες μέσα από διάφορα είδη μαύρης μαγείας καθώς και μαύρων επιστημών. Από μετά, όταν γίνανε όλα αυτά τα γεγονότα τα σατανιστικά και οι δαίμονες τους έδωσαν το μισοστοιχειωμένο γκρίζο και τον έβγαλαν για να στηρίξουν τη θεωρία των ψευδοεξωγήινων. Γιατί δεν είναι εξωγήινη, είναι ψευδοεξωγήινη. Είναι δαιμονικά όντα σε συνδυασμό με μεταλλάξεις που έχουν κάνει στα σατανικά υπόγεια εργαστήρια. Όπως ήταν η Dulce, η Area 51, αυτές ήταν πρόβα generale. Όπως είναι άλλες 900 υπόγειες βάσεις που έχουν στον πλανήτη, τα οποία δεν τα βγάζουμε. Γι' αυτό λοιπόν, επειδή η Εκκλησία δεν δέχεται τους ψευδοεξωγήινους που δέχεστε σε εσύ ο Ορθόδοξος, και όπως ο Πάπας που δέχεται εξωγήινους, ακολούθα τον Πάπα, αυτές να πλασάρει Χριστό. Και ο Πάπας αυτό το Χριστό πλασάρει. Το Χριστό του Ρότσιν. Το Χριστό της νέας εποχής. Γι' αυτό χριστιανοί προσέξτε. Δεν είναι απλά τα πράγματα. Μπήκαμε στην Ορθοδοξία και τελείωσε. Κάναμε το μύρωμα. Ακολουθούμε το Πάτριο. Αποκηρύσουμε το 666. Όχι. Πρέπει να μάθετε ποιος είναι ο εχθρός σας. Αν δεν μάθετε, αύριο στο επόμενο βήμα θα την πατήσετε. Όπως όλοι γινόσαστε το παδί του Τουλάτου, του Λιακόπουλου και όλων των άλλων των πλάνων. Εγώ δεν σας λέω να γίνετε οπαδός δικός μου. Δεν θέλω οπαδούς και τους έχω διώξει. Θα γίνετε οπαδός και λάτρης του Χριστού. Ούτε θα πάτε να κολλάτε προσωπολατρικά σε ιερείς. Θα κολλήσετε στον Κύριο μόνο Ιησού Χριστό. Εκείνον θα αγαπήσεις, εκείνον θα λατρέψεις, εκείνον θα αγκαλιάσεις εξ όλης ψυχής σου, της διανοίας σου και από όλους το είναι. Τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό. Όχι πρόσωπα. Όχι προσωπολατρία. Λοιπόν, συνεχίζουμε τώρα. Άλλοι λέγουν ότι τα βιβλία που έβγαλε ο Λιακόπουλος του τα έδωσες εσύ. Τα χαλκινά βιβλία. Άλλοι λέγουν ότι τα δώσαν από τη Μονή Βατοπεδίου. Άλλοι λέγουν ότι τα πήρε από ένα γέροντα από την Καψάλα. Ποια είναι η αλήθεια? Ο Θεός την ξέρει και ο Λιακόπουλος και εσείς. Λοιπόν, για να μην τα βγάλουν αυτά οι Άγιοι Πάτερες, είχαν κάποιο σκοπό. Αν ήταν να τα έχουν βγάλει το Άγιο Πνεύμα, θα τους οδηγούσε και θα τα έβγαλαν. Αλλά δυστυχώς εσείς όλοι, που δεν δέχεστε τις 7 Οικουμενικές Συνόδους
και τις κατατόπισε 11 τοπικές και την πρωτοδευτέρα του μεγάλου φωτίου. Επειδή δεν έχετε τη χάρη του Θεού επάνω σας, αυτή είναι η κολόνα και η βάση της Ορθοδοξίας για να το γνωρίζει ο κόσμος. Γι' αυτό αντιτιθέμεθα και στο νέο παπικό ημερολόγιο. Γιατί γκρέμισε όλο αυτό το συνοθήλευμα. Δεν δέχεται πλέον το νέο παπικό ημερολόγιο της 7 Οικουμενικής Σύνοδου. Γιατί όταν λένε οι 7 Οικουμενικές Σύνοδοι μέσα και οι Αποστολικοί Κανόνες, άκου κύριε Τουλάτο, απαγορεύεται να εισέρχεστε σε συναγωγές Ιουδαίων ή αιρετικών. Εσύ μπήκες μέσα στους σατανιστές. Μπήκες μέσα στους μασόνους, ποτέ θέλει να μάθεις. Άρα έκανε αίρεση. Έκανε παράβαση όλων αυτών. Και με αποτέλεσμα να δαιμονιστείς. Εγώ στο λέω στην Εσχάτη, αν δεν είσαι δόλιος. Πού είσαι δόλιος? Γιατί αν δεν μάθεις λεφτά, θα μπορούσα να πω ότι πλανήθηκες. Γι' αυτό λοιπόν έκανες ένα παρακινδυνευμένο βήμα που είναι του εγωισμού, αν το θέσουμε ότι πήγες στους σκοτεινούς αυτούς κύκλους, έκανες παράβαση των Ιερών Κανόνων. Δηλαδή εγώ να πάω να γίνω μασόνος που λέει ο λόγος, όμως γίνεται ο Χριστέβης. Παναγία μου ποτέ ούτε από το μυαλό να μου περάσει, για να μάθω τι λένε οι μασόνοι. Όχι, να μου λείπει. Δεν μου το έχει πει κανένας Άγιος Πατέρας αυτό. Άρα οδηγεί στον κόσμο σε λαθεμένους τρόπους πνευματικότητος και σε πλάνη. Που έπεσες εσύ ο ίδιος. Έχουμε μάθει ότι έχεις νοσηλευτεί σε ψυχιατρική κλινική διότι ήσουν θύμα του ποτού και δεν έχεις θεραπευθεί. Το κατήγγειλε νοσηλεύθερη αυτό. Και εσύ και ο Λιακόπουλος. Ταιριάζουν, εγώ σας είπα. Όλοι οι ψευδοπροφήτες έχετε κοινά χαρακτηριστικά. Το επαναφέρω, κοινό χαρακτηριστικό είναι ότι βλέπετε οράματα, όχι όλοι, ο Λιακόπουλος δεν λέει βλέπει οράματα, ο Λιακόπουλος είναι κανονικά ένας μεταπράτης ορθοδοξίας πατριωτισμού και πράκτορας των Ρώσων και των Εβραίων, γιατί εξυπηρετεί τους Εβραίους. Και ας βγει να με αντιμετωπίσει και ας βγει να μου κάνει μήνυση. Ό,τι θέλει ας κάνει, δικαίωμά του και εσύ και αυτός. Ο Λιακόπουλος όμως έχει και ένα χαρακτηριστικό κοινό με σένα και κάποιους άλλους. Μαζεύεται. Χρησιμοποιείτε την τέχνη του λόγου, το Χριστό και διάφορα άλλα για να μαζεύετε. Κατάλαβες, το άλλο κοινό χαρακτηριστικό που έχετε οι πλανεμένοι είναι ότι βλέπετε οράματα, παίρνετε μηνύματα από τους ΣΕΛ, να τα πούμε και αυτά, βλέπετε τα αντίρροπα έψιλον, έτσι, βλέπετε αρχαίους Ολύμπιους θεούς, όπως κάποιος που έχει συγχωρεθεί, ο Πάλμος, που μου έλεγε εμένα προσωπικά που αντικρουόμαστε, έχω λέει τους κώδικες της θεάς, της ψευδοθεάς Αθηνάς, τους πατάω και επικοινωνώ με αυτό το «ον». Ποιον του έλεγα εγώ, διάβολος είναι. Με το πρόσωπο της Αθηνάς υπάρχει βιβλίο «Μαύρης Μαγείας» που αναφέρει μέσα πως επικαλούνται τα 12 Ολύμπια δαιμόνια. Δαιμόνια τα λέει η Μαύρη Μαγεία. Τα επικαλείται και αυτοί που το έκαναν στη Γερμανία τους βρήκανε με κομμένα κεφάλια την άλλη μέρα η αστυνομία. Τους εκτέλεσαν οι δαίμονες. Λοιπόν, αυτά πλασάρετε στον κόσμο και είστε άκρως επικίνδυνοι. Τους μοιείτε στη λατρεία του Αντιχρίστου. Εγώ σας καταγγείλω δημόσια και σε ανοιχτή εκπομπή ότι όλα θέλετε και όπου θέλετε όλοι εσείς. Γιατί πρέπει ο κόσμος, τουλάχιστον αυτοί που θέλουν να σωθούν, να μην πέσουν και γίνουν βορρά και θύματα σε εσάς τους λύκους τους βαρύς. Έχουμε μάθει ότι τη μαγεία που χρησιμοποιείς και θα στην πω από μαρτυρίες και άλλες σε επόμενα βίντεο, τη χρησιμοποιείς για να μπλοκάρεις τα μυαλά των θυμάτων σου. Αυτό είναι το ελαφρύτερο. Να είσαι ένας μάγος που να χρησιμοποιείς τη μαγεία για να γητεύσεις, να γοητεύσεις. Πώς κάνει το φίλι η κόμπρα. Γιατί μου το καταγγείλουν όλοι, μου λένε τα μάτια του είναι σαν φιλιό. Κρύβει μέσα του κάτι. Κάτι κρυφό, όπως το φίλι σηκώνεται και είναι έτοιμο να ρίξει το δείγμα του, έτσι και εσύ ακριβώς με το στυλ που βγαίνεις. Και άντε να το χρησιμοποιήσεις εσύ τη μαγεία. Εγώ υποψιάζομαι και φοβάμαι κάτι άλλο.
Παρακαλάω την Παναγία και όσοι ακούσουν το βίντεο να αποκαλύψει ο Χριστός και η Παναγία σε ποιες κρυφές σιωνιστικές και σατανιστικές αποκρυφιστικές σέκτες ανήκεις και τι σχέδια παίζεις. Γιατί εσύ χρησιμοποιείς συγκεκριμένο πρόγραμμα. Κάποιοι μας έχουν πει ότι ανήκεις στους Έλληνες Ιλουμινάτι, τους σατανιστές Έλληνες Ιλουμινάτι που έχουν σαν σύμβολό τους τα δύο αντίρροπα ε. Όσοι δεν γνωρίζουν και συνεργάζονται και με τον Ρότσιλ φυσικά, γιατί ο Ρότσιλ θέλει να προαδέχει την αρχαία Ελλάδα. Αυτό ακριβώς που κάνεις εσύ. Εγώ παρακαλάω και το λέω σε όλους να παρακαλέσουν την Παναγία τη φανερωμένη να φανερώσει που κρύβεσαι. Νομίζω ότι αυτά είναι αρκετά σαν πρώτο βίντεο και τώρα θα κάνουμε στα επόμενα βίντεο μας με τη χάρη του Χριστού και την Παναγία και της Παναγίας μας, του Αγίου Μαξίμου του Ομολογητού, του Προστάτη του Συλλόγου μας, του Αρχαγγέλου Μιχαήλ και όλων των Αγίων που ήταν κατά των αιρέσεων. Τους επικαλούμεθα να μας βοηθήσουν να αποκαλύψουμε και να εξουθενώσουμε τελείως και να τους αποκωδικοποιήσουμε όλους τους αιρετικούς που στόχο έχουν, γιατί πίσω τους είναι οι δαίμονες και στόχο έχουν το νου και τις ψυχές σας. Εμείς θα σας δίνουμε την αφρόκρεμα της Ορθοδοξίας. Δεν θα ακούτε λόγια του Λαζάκη, σας το έχω βγάλει, έχω βγάλει τον Ευεργετινό. Πατήστε να το διαβάσετε, να το δείτε, τους τέσσερις τόμους. Τη Φιλοκαλία, τον Άγιο Ιωάννη της Κλίμακος. Έχω βγάλει 9 DVD για την Ωερά Προσευχή, όχι λόγια δικά μου. Τα βιβλία βγάζω για να ανοίξετε τα μάτια σας. Να καταλάβετε ότι πλανάστε και να φύγετε από την πλάνη. Εύχομαι καλό υπόλοιπο Σαρακοστής, τις Σταυροπροσκυνήσεως που πλησιάζουμε. Αν μπει μετά τις Σταυροπροσκυνήσεως, το βίντεο βγήκε την Πέμπτη, παραμονή της Σταυροπροσκυνήσεως. Ώρα 4:30 το απόγευμα. Εύχομαι όσοι το δούνε, δεν θέλουμε να τα βάλουμε με τον άνθρωπο, γιατί ο Χριστός λέει να μην το βάζουμε με τον άνθρωπο, αλλά την αίρεσή του. Ο αιρετικός όμως πρέπει να στυλιτευτεί. Αν θέλει να μετανοήσει, ο Χριστός το δρόμο στον έχει ανοιχτό. Όχι μετάνοια όπως τη θέλεις εσύ. Θα ψάξεις και θα συζητήσεις με πνευματικούς ανθρώπους και θα κάνεις σωστή μετάνοια, αν θες να μετανοήσεις. Γιατί εγώ δεν σε βλέπω να μετανοήσεις, γιατί εγώ πιστεύω ότι σε έχουν προγραμματίσει κάποιοι άλλοι. Λοιπόν, εύχομαι αγαπητοί μου Έλληνες όσοι το δείτε, να ανοίξετε τα μάτια της ψυχής και της διανοίας, να παρακαλέσετε τον Χριστό, να μην ακούσετε μόνο το Λαζάκι που σας τα λέει, να παρακαλέσετε τον Κύριο και να πείτε Κύριε, αν αυτός μου λέει αλήθεια, οδήγησέ με, πληροφόρησε την ψυχή μου τι να κάνω. Γιατί έχετε πέσει σε πάρα πολύ μεγάλη παγίδα όταν ακούτε αυτούς τους ψευδόχριστους, ψευδοπροφήτες και λύκους με ένδυμα βαρύ. Καλή μετάνοια και καλή συνέχεια.